φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα σας, λέω, ρεβόδια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ρεβόδια και τα δυο. Άτροπα, τι έγινε εσύ, γιατί άρχισες, γιατρέ, τι έγινε, κανένα τύχημα στο περιφερειακό? Έχει ένα τρακώνει. Τύχημα. Καλό. Εντάξει, μέτριο ήταν, απλά δημιουργήθηκε λίγο συμφόρηση εκεί στο ύψος. Στον ίσιο δρόμο τρακάραν, πώς γίνεται? Γίνεται αυτό, έφυγε λίγο προς την μπάρα, δεν το έλεξε καλά, ήταν smart από ό,τι είδα. Τα smart σκοτώστερα είναι. Υπερστροφικά αυτοκίνητα. Επικίνδυνα αυτοκίνητα. Εντάξει, κακές εκκλήσεις ανάμεσα από Κωνσταντινοπολίτικα και τέτοια. Καλύτερα να πάρω για μάχα να κάνω σούζα παρά να μπω σε smart. Είναι... Θέλει χειρισμό καλό. Έχεις οδηγήσει ποτέ τέτοιο αυτοκίνητο? Ούτε θέλω. Με τόσο μικρό μεταξόνιο? Όχι. Το πιο μικρό αυτοκίνητο που έχω οδηγήσει είναι το Bianchi Abarth, το οποίο και είχα. Πιο μικρό αυτοκίνητο δεν έχω οδηγήσει. Και μου αρέσουν τα μικρά αυτοκίνητα. Τα GTI, σε αυτό το στυλ είναι. Δηλαδή, ας πούμε το αυτοκίνητο το οποίο, ας πούμε, θα μπορούσα να, ένα πόλο με 180 άλογα, σε αυτό το στυλ δηλαδή μου αρέσουν τα αυτοκίνητα. Από ό,τι βλέπω προτιμάς ευρωπαϊκές βιομηχανίες και όχι ιαπωνικές. Όχι, δεν βγάζουν όμορφα αυτοκίνητα, είναι πολύ καλά αυτοκίνητα τα ιαπωνικά, δεν χαλάνε ποτέ, αλλά η μάπα τους δεν είναι ωραία. Και ξέρεις τώρα, καλό είναι στη ζωή να ξυπνάς, να μπαίνεις σε ένα ωραίο σπίτι, να έχεις μια ωραία πόρτα, να έχεις ένα ωραίο παραβάνι, ένα ωραίο αυτοκίνητο. Να πας, ξέρω εγώ, να έχεις κανένα το γιο ταούρις με κάτι φλάς πίσω σαν τα φρύδια του Παπαγιανόπουλου. Εντάξει, καλό είναι, ωραίο. Τι γελάς? Εντάξει. Τι εντάξει. Ο καθένας κάνει τις επιλογές. Να είναι όμορφο, πώς το λέμε. Θα μου πεις το όμορφο, είναι και υποκειμενικό. Άλλος βλέπει μια κοκαλιάρα γυναίκα και λέει, τι κουκλάρα είναι αυτή. Άλλος βλέπει μια τουζνταμπάνα με κάτι γάμπες, να πούμε, σαν το χέρι του Τζιμ Λόντο και λέει, αυτή είναι η γυναίκα. Καθένας το όμορφο, γι' αυτό έχει και ποικιλία η ζωή. Έτσι δεν είναι? Ποικίλουν τα γούστα. Άλλος τρώει μπριζόλα στα κάρβουν, άλλος τρώει, να πούμε, ψάρι, να πούμε. Στη σχάρα. Στη σχάρα. Κατάλαβες. Άλλος το αρέσει το ουίσκι, άλλο το αρέσει το τσίπορο, να πούμε. Το κύριο κόκκινο το αρέσει από όλα. Όλα. Ναι. Δεν κάνει διακρίσεις στις γεύσεις. Ναι. Έχει το σημείο G.
το σημείο G. Στο Λάριγκα ή στο Φάριγκα. Πού είναι. Τέλος πάντων, θα μας το πει ο Γρηγόρης. Έκανα μια επέμβαση σήμερα στον κόκκινο το μεσημέρι, γιατί κάναμε άλλες ώρες εκπομπή. Λέω, άρχισε να τα πατριωτικά του να πούμε και εκ του ασφαλού τα πατριωτικά όπως όλοι οι Έλληνες. Του λέω να κάνουμε επανάσταση κόκκινη. Λέω να πάμε στα Σκόπια για να πούμε, όπ, εδώ δεν περνάει κανείς. Στο Γευγελή δεν πάει κανένας. Από εδώ δεν έρχεται κανένας, δεν ανοίγουμε ας πούμε, στο ξενοδοχείο του Κατζινάκου να κάτσουμε απόξω και να πούμε δεν περνάτε. Μα κάνουμε τέτοια θέματα. Λέω ο κόκκινος, ναι, να συμβουλευτώ ένα δικηγόρο, λέει, μήπως έχουμε κανένα. Σκοπιανούς τουρίστες δεν έχουμε, μας παίρνει. Α, να το στη Θάσο. Ναι. Στη Χαλκιδική. Ναι, στη Χαλκιδική που τους Τουρκαλάδες βέβαια τους θέλεις στο ξενοδοχείο. Ούτε Τουρκαλάδες. Τους Τουρκαλάδες δεν με νοιάζουν καθόλου οι Τουρκαλάδες. Γκιουσελίμ μίνι να πούμε. Αν κλείσουν τα σύνορα από Ρουμανία, Βουλγαρία κτλ. Έχει γεστεί ο κόκκινος από το φόβο του. Λέει να συμβουλευτώ έναν δικηγόρο. Μην έχουμε πρόβλημα. Του λένε κόκκινε, τι επανάσταση θα κάνεις χωρίς πρόβλημα. Δηλαδή ανέμακτη και η κοιλάρα γεμάτη και επανάσταση. Λέω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Φτάνω εδώ. Τι θα να δεις, του λέω. Συλλοβρώμησε μεθάνιο πριν κάνεις την επανάσταση, πριν το ξεκινήσεις το έργο. Λέω τον Καζαμπάκο, κόψτε ρε, του λέω αυτό το κομμάτι. Ναι, λέει, θα το κόψω. Αν το έδεσαι εσύ το κομμάτι, θα το παίζαμε εδώ να έχει γέλιο. Τέλος πάντων, δεν έχουμε ραδιοσυνθεσία. Λογοκρίθηκε. Ε? Δεν ακούστηκε στον αέρα. Ε? Τι να ακούστηκε στον αέρα. Γιατί μεσημέρι δεν ακούμε. Ναι, ρε, φίλε, ακούστηκε. Το λέω, κόψτε εδώ να γελάσουμε. Μου λέει, εντάξει, το ψάχνω, το βρω, δεν το βρίσκω. Ήταν ωραίο να το παίζαμε και να κάναμε λίγο χιλιάμα. Τέλος πάντων, επειδή εμείς βολευόμαστε με όλες τις καταστάσεις, το λέμε πως έγινε εμείς. Δεν χρειάζεται να παιχτείς, δεν είναι Κατζινάκο. Σωστό. Με τον κόσμο είχε καλή χημεία όλο αυτό το περιστατικό. Ποιο? Πώς αντέδρασε. Με πήραν 5-6 φίλοι μου στον δρόμο, τρακάραν οι μισοί. Λέει, τι τον κάνει το κόκκινο, λέει, σε έκλεισε, λέει το αυτό. Τι να τον κάνω, μωρέ, λέω. Κάνει την επανάστασή του, λέει, και μόλις του λες, πάμε, ορμάμε, λέω, ξέρω εγώ, να ρωτήσω τον δικηγόρο και μήπως έχουμε πρόβλημα. Άστα να πάει στο διάλο, ρε κόκκινο, του λέω, άστα να πάει στο διάλο. Λέγε, ρε Χατζινάκο, τι κοιτάς, κοίτα νούμερα. Βλέπω εδώ στοιχήματα. Αστοιχήματα βλέπει. Έρχεται ο τελικός άρα την Κυριακή, βλέπω ωραία πράγματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ανάποδα μάλλον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πού παίζουν. 7 η ώρα ξεκινάνε. Στάσου. Είναι τώρα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΑΚΑ το πρώτο παιχνίδι. Μετά, άμα. Κυριακή 7 η ώρα. Θα κάνει δύο νίκες. Ποιος θα κάνει τρεις. Μπες στο 5 είναι η σειρά. Λοιπόν, 7 η ώρα την Κυριακή. Με τον Τράκη είμαστε. Εμείς είμαστε με το θέαμα και με το στοίχημα. Τώρα μην ρωτάς εγώ ποιον υποστηρίζω, το αυτονόητο. Λοιπόν, εδώ βρήκα ένα στοίχημα το οποίο το θεωρώ ότι είναι σαν να βάζεις λεφτά στην τράπεζα. Έλα. Γιατρέ, θα μου πεις και τη γνώμη σου άμα συμφωνείς. Κάτσε να μας πει να μας δώσει τα φώτα του αυτός τώρα. Ένα 50 απόδοση είναι σαν να βάζεις, ξέρω εγώ, στην τράπεζα κάποια λεφτά και να σε δίνει 50% επιτόκιο. Το έχω, Λοιπόν, ναι. Θα υπάρξει τεχνική ποινή στον αγώνα. Ένα 50 το ναι. Τεχνική δηλαδή, πρώτος τελικός Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Που θα και ο Ολυμπιακός θα παίξει ίσως το πιο δυνατό του χαρτί για να μπορέσει να κάνει κάποιο ενδεχόμενο σπάσιμο έδρας. Τα νεύρα τεντωμένα, το γήπεδο γεμάτο, ένα παιχνίδι που αναμένεται και χαμηλό σκορ, λογικά δεν θα είναι και πολύ τι καλό παιχνίδι. Και ο ανώμαλος. Όχι, είναι ο ανώμαλος μια πολύ καλή επιλογή. Να γίνει μια τεχνική ποινή. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τελικό μιλάμε. Θα δει μπάσκετ. Για να δεις άμα γίνει τεχνική ποινή να πληρωθείς. Εσύ, πάει. Στο 5 γίνεται μια λογομαχία, ένα τέτοιο μπαπ την πήρες. Πήρες ένα 50 και δεν σε νοιάζει, θα γίνει στο υπόλοιπο παιχνίδι. Δεν σε ενδιαφέρει που θα δοθεί τεχνική ποινή, είτε σε παίκτη σε πάγκο. Να γίνει μια τεχνική ποινή σε όλο το παιχνίδι, ποινή. Λέμε τώρα. Δεν σε νοιάζει εσένα που θα γίνει, τι θα γίνει. Όχι. Μια τεχνική ποινή στον προπονητή θα είναι, σε παίκτη θα είναι, στον πάγκο θα είναι, στην κερκίδα θα είναι, που είναι ο λόγος. Όπου γίνει. Πληρώνει κάποια που να μην γίνει τεχνική ποινή. Το αντίθετο σημείο είναι 2,50. 2,50. Να μην γίνεται δηλαδή εσύ να παίξει κάποιο τα λεφτά του, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικό πρωταθλήματος. Άρα εσύ όμως λες το 1,50. Το 1,50 είναι πολύ ωραία, μια ωραία τοκογλυφική σχεδόν απόδοση. Ναι, αλλά είναι για αυτούς που ποντάρουν πολλά. Ναι. Δεν είναι για χαμηλό. Λέμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει ότι μου περισσεύουν 500.000 ευρώ. Θέλω να τα κάνω να πάρω 50% επιτόκιο. Για μένα είναι μια απόδοση πάρα πολύ καλή. Θα βάλει άλλο 1.000 ευρώ. Και πάει 500. Θα πάει η ψυχή του στην κούλουρη να δει να πούμε άμα θα. Ναι, μάλιστα. Ίσα. Θα βλέπει ένα κακό παιχνίδι να βρίζει ο παίχτης να διαμαρτύρεται ή ο προπονητής και θα το περιμένει για να έρθει. Που για μένα είναι. Το θεωρώ πολύ σπάνιο να μην γίνει. Εσύ θα βάλει για 100 στάρα μέσα δηλαδή. Εγώ αν ήμουν μπουκ αυτό το σημείο θα σου έλεγα θα το έδινα 1,20. Δεν θα το έδινα 1,50. Σοπαρε. Αυτό σου λέω εγώ. Τόσο πολύ δηλαδή σε. Ναι. Μάλιστα. Και εγώ πιστεύω ότι. Πέσει απόδοση, όμως. Και μπορεί να πέσει. Και μπορεί να πέσει πάρα και πολύ. Γιατί να μην γίνει σε άλλο παιχνίδι και πρέπει να γίνει στο πρώτο, να πούμε, ρωτάει κάποιος. Γιατί το πρώτο παιχνίδι, ναι.
αν η σειρά πάει σε ένα θεωρητικό 2-0, ναι, δεν θα είναι τα νεύρα τόσο τεντωμένα και δεν θα είναι το κίνητρο τόσο μεγάλο. Ναι. Όταν μιλάμε για πρώτο παιχνίδι της σειράς, μιλάμε ότι είναι η αρχή του η πολέμου. Σειρά, η ελοχιά των παιχνιδιών θα είναι ο ΑΚΑΣΕΦ, ο ΑΚΑΣΕΦ, δεν θα είναι ο ΑΚΑ, ο ΑΚΑΣΕΦ, ΣΕΦ, όπως ισχύει στο εξωτερικό. Α, πηγαίνει τώρα να αλλάξει. Να αλλάξει, ναι. Α, ναι, αυτό δεν το είχα πληροφορηθεί. Καλό, σωστό, το αλλάξει. Είναι πιο ωραίο αυτό. Επειδή είναι και στην ίδια πόλη. Όχι, είναι πολύ καλύτερο αυτό. Κίνηση, θα παιχτεί έτσι. Βέβαια, και το θεωρώ πολύ καλύτερο. Τι δύο μέσα. Όχι, ένα μέσα. Ένα αλλάξει. Βέβαια, το ένα αλλάξει το καλό. Ναι, είναι πιο καλό έτσι. Εννοείται πολύ καλύτερο. Έτσι. Σωστό, ναι. Λοιπόν, ένα σημείο είναι το θεωρώ απίστευτα καλό. Το 1,50 και για μένα, εγώ θα το δίνω ένα 20. Αν ήσουν ένα book. Αν ήμουν book. Και θα έδινε 3-20 να μην γίνει, ας πούμε. Θα έδινε παραπάνω στο να μην γίνει. Μάλιστα. Έτσι ναι. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δίνει πολλά ειδικά στοιχήματα σε θέμα rebound. Λοιπόν, ναι. Τι έχουμε εδώ πέρα. Πότε το μάθατε. Την Κυριακή 7 η ώρα. Κυριακή. Σάββατο είναι ο μικρός τελικός, αδιάφορος. Θα έλεγα Προμηθέας ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, Κυριακή 7 η ώρα. Θα είμαστε εκεί στη Μαρμίτα να το σχολιάζουμε το παιχνίδι. Θα έχει κόσμο η Μαρμίτα. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Περιμένουμε κόσμο. Καλείς εκεί, έτσι. Εννοείται και θα είμαστε εκεί να σχολιάζουμε τα πάντα. Ζωντανά εκεί πέρα, live. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο για αυτό εδώ το παιχνίδι είναι ότι το δίνει χαμηλό under που λογικά θα πάει σε χαμηλό σκόρο γιατί αναμένουμε να συνήθως γίνονται κακά μάτς. Κακά παιχνίδια. Άντερα... Το οποίο τι ευνοεί στοιχηματικά. Τι ευνοεί. Ευνοεί στοιχηματικά πονταρίσματα σε over παιχτών στα rebound. Δηλαδή, δίνει το McLean 4,5-5,5, δίνει τον Gist τα ίδια, δίνει το Singleton τα ίδια. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένας παίχτης ο οποίος πάει στα rebound και ποντάρει παίχτες για να πάρει rebound, δεδομένου ότι θα γίνει ένα κακό παιχνίδι με πολλά άστοχα shoot, ναι, το επακόλουθο είναι να προκύψουν rebound. Ένα παιχνίδι με υψηλό σκορ δεν ευνοεί τα rebound, γιατί μπαίνουν τα καλάθια, άρα δεν υπάρχουν rebound. Άρα, εσύ λέγοντας ότι εφόσον πιστεύεις ότι το παιχνίδι θα είναι στο under 151. Ότι θα γίνει ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ σημαίνει θα χαθούν επιθέσεις, άρα θα προκύψουν rebound. 151 είναι η στάθμη στο άντερ. Όχι, 144,5. Α, 151 ήταν υπερβολικό. Ναι, 144,5. Άρα λες πόσα rebound θα γίνουν. Λέω ότι θεωρώ ότι κάποιοι παίχτες που θα παίξουν το. Συγγνώμη. Δίνει κάποιους παίχτες ειδικά για rebound ή δίνει συνολικά rebound. Δίνει κάποιους παίχτες. Συνολικά μπορεί και να δίνει, δεν το έχω δει, άμα το δω θα είναι και αυτό που είναι καλύτερα. Το συνολικά δεν είναι το πιο εύκολο. Εφόσον δίνει συνολικά θα το κοιτάξω, δεν το έχω δει ακόμα. Ναι. Αλλά σίγουρα μπορεί και να το δίνει αυτό. Θα το κοιτάξω και αργότερα θα το αναφέρουμε. Ωραία. Για να μην χάσουμε τον ρυθμό. Για δώσε μας τώρα παίχτη να πούμε για rebound. Ναι. Απλά μόνο σε έναν παίχτη θα πήγαινα under τα rebounds. Under. Και αυτό καθαρά για λόγους. Θα πάρει rebound δηλαδή. Θα πάρει λίγα rebound. Λίγα. Μόνο για έναν παίχτη θα το δυνατήσω. Πόσα είναι τα under τα rebound για έναν παίχτη. Μέσο όρο στους παίχτες δίνει 4,5-5,5 στους καλούς, στους παίχτες που συμμετέχουν. Στα 4-5 το των ομάδων. Λοιπόν. Το μόνο παίχτη που διαφωνώ δηλαδή με την απόδοση των rebounds είναι στον στο Ολυμπιακού, στον Παπαπέτρου, ναι, ο οποίος είναι ένας παίχτης που δίνει 4,5 rebound, αλλά δεν έχει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Ένας παίχτης ο οποίος δηλαδή αγωνίζεται για μέσο όρο γύρω στα 10-15 λεπτά. Δεν είναι βασικούρα. Θεωρώ, ναι, ναι, θεωρώ πάρα πολλά το να πάρει 5 rebound και πάνω. Οπότε τον τσεκάρουμε τον τύπο. Ναι, αυτόν τον πάμε δηλαδή στο under. Αυτά πού τα παίζουμε τώρα στο στοίχημα αυτό το. Αυτό παίζεται σε στοιχηματική εταιρεία, δεν μπορώ να αναφέρω όνομα. Εντάξει, ναι. Εφόσον το διαφημίζετε, έτσι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Είναι ειδικά στοιχήματα που οι παίχτες μπορούν να ψάξουν και να τα βρουν σε όποιες εταιρείες δίνονται. Υπάρχουν λοιπόν ιδιωτικές εταιρείες που τα δίνουν. Πρέπει να τις βρεις. Ακριβώς. Και να είναι και φίλες μας. Ακριβώς. Οι εταιρείες, ναι. Λοιπόν, οπότε διαφωνώ μόνο στο θέμα του Παπαπέτρου. Είναι μοναδικός παίχτης που θα έπαιζα under στα rebound λόγω καθαρά χρόνου συμμετοχής που δεν παίζει πάνω από 10-15 λεπτά. Αυτό έτσι. Είναι το τελευταίο ποντάρισμα, έχεις κι άλλο. Λοιπόν, αυτό εδώ, μισό λεπτό, σε θέματα rebound. Τώρα, εύστοχα τρίποντα. Καλάθης μισό τρίποντο. Ένας παίχτης ο οποίος να βάλει πάνω από μισό τρίποντο, από ένα τρίποντο μάλλον, συγγνώμη, από ένα τρίποντο, που σημαίνει με ένα τρίποντο τα λεφτά μας πίσω. Δεν χάνουμε. Αν βάλει ακριβώς ένα. Πόσα σάντιμετρ είναι αυτό. 1,87 απόδοση, το ναι. Καλάθη, ο οποίος μέσα στην πυλέ έκανε εκπληκτικό παιχνίδι και έβαλε 4-5 τρίποντα. Ναι. Σε τρομερή κατάσταση, 17-18 πόντους βάζει συνεχώς, είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Ο Rivers έχει τα κακά του τα χάλια, μακριά και αγαπημένη από το Rivers. Το δίνει 1,5 τρίποντο και πόντους 7,5. Αυτά ο Rivers είναι σε άθλια κατάσταση. Αυτά είναι τα πονταρίσματα δηλαδή. Αυτά είναι τα πονταρίσματα. Ωραία. Θα τσεκάρω, λοιπόν... θα τσεκάρω μόνο τα συνολικά rebound και θα επανέλθω άμα δω ότι τα θα επανέλθω. Άρα ανακεφαλαιώνουμε πριν πάμε στο γιατρό, στους τελικούς τους, στα ποδόσφαιρα και τα λοιπά και στα κοινωνικά. Ανακεφαλαιώνουμε. Ναι. Το δυνατότερο στοίχημα. Παίρνουμε λοιπόν χαρτί μολύβι και κάνουμε το εξής.
Λέμε. Λοιπόν, πάμε. Over μισή τεχνική ποινή. Δηλαδή να υπάρξει έστω και μία τεχνική ποινή 1,50. Ναι. Απίστευτα καλό το κογλυφικό στοίχημα που για μένα θα πέσει και πολύ η απόδοσή του. Λοιπόν, over ένα τρίποντο τον Καλάθι. Δηλαδή με ένα τρίποντο δεν χάνουμε. Σε τρομερή κατάσταση ο τελευταίος. Και under 4,5 rebound του Παπαπέτρου, ο οποίος δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής. Σε άλλους παίχτες είμαστε θετικοί κάποιος να παίξει over τα rebound. Με εξαίρεση αυτόν τον παίχτη, καθαρά και λόγω χαμηλού χρόνου συμμετοχής στον Ολυμπιακό. Ναι. Που στη θέση του υπάρχει ο Πρίντεζης, υπάρχει ο Παπανικολάου, που είναι πολύ πιο βασικοί παίχτες. Ακόμα και ο Γουίλτζερ μπορεί να πάρει χρόνο. Ναι. Έχει δηλαδή πολλούς παίχτες Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση και μοιράζεται ο χρόνος σημαντικά συμμετοχής. Ωραία. Και είναι ο τρίτος παίχτης σε χρόνο συμμετοχής από τους δύο προαναφερθέντες. Ναι. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, πριν πάμε στο γιατρό, πες μας και για την ομάδα σου τον Άρη τώρα που ανεβαίνει και λέτε ήρθαμε και θα έρθουμε και ήρθαμε και εγκατασταθήκαμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε και θα δείξουμε και εντάξει και θα βοηθηθούμε και θα πάρουμε και λεφτά και θα λέτε λοιπόν, διάφορα. Ο κόσμος έχει όλη την καλή διάθεση. Στα διαρκείας του μπορεί να τα πάρει αν βοηθήσει λίγο και ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Ναι, πρέπει να βοηθήσει έτσι λίγο ναι. Και ο πρόεδρος. Ναι. Τι λοιπόν, να βοηθήσει ο πρόεδρος. Διάθεση υπάρχει, κόσμος υπάρχει, τηλεοπτικά υπάρχουν, διαρκείας θα υπάρχουν, μπουτίκ θα υπάρχουν, χορηγοί θα υπάρχουν, στοιχηματικές που θα δώσουν χορηγίες υπάρχουν. Άλλοι χορηγοί υπάρχουν. Πρόεδρε, βοήθα και εσύ όμως λίγο, έτσι. Όλα τα ηχέγγυα υπάρχουν. Ομάδα χωρίς χρέη. Ένα που τώρα που. Έχει με καινούργια φημή. Υπάρχει. Πρόεδρε, βοήθα την κατάσταση, έτσι. Θα μαζέψουν τώρα έμαθα λεφτά να πάρουν τον Ασλίδη. Προκαταβολή τώρα, γιατί δεν είχε. Ο Ασλίδης, να μαζέψουν λεφτά για να δώσουν προκαταβολή στον Ασλίδη. Ναι, γιατί ο Ασλίδης έλεγε την εφημερίδα ότι. Να λέει δεν έρχεται. Λέει γιατί δεν έχει προκαταβολή, να πούμε κατάλαβε. Δηλαδή ναι. Κολλάει τώρα τον Ασλίδη στην προκαταβολή. Δεν το ξέρει το γεγονός. Τι να πω ρε παιδιά. Γιατί τι να πεις. Είναι μια καλή παρουσία. Είναι και αργιανός. Λοιπόν, και να πω ότι είχε απόλυτο δίκιο ο κύριος Πανός, ο οποίος φεύγει σαν gentleman. Έκανε το έργο του με χαμηλούς τόνους. Ένας gentleman για μένα. Gentleman και αξίζει να έχει ευκαιρία στην Αλφα Εθνική. Ο Κούλδωρος gentleman. Ναι. Ωραίος, ναι. Λοιπόν, είπε κάτι πολύ σωστό πριν φύγει. Ότι ναι. Οφείλει ο πρόεδρος να παρουσιάσει τα πράγματα και να μιλήσει στον κόσμο και να πει πώς είναι. Αν ο πρόεδρος και θα εκτιμηθεί πολύ περισσότερο, αν πει παιδιά λεφτά δεν υπάρχουν, ναι. Παρά να αφήνει να ακούγονται και να ορούνται πράγματα. Τώρα αυτό τώρα είναι χαμούλα ως Πανός. Πελοποννήσιος, πονηρός. Όχι, είπε ναι. Την αλήθεια. Ναι, τώρα εμένα τι αλήθεια είπε. Ναι. Είναι χαμούρα ως για Πανός. Για γιατί. Πω γιατί είναι πονηρός Πελοποννήσιος. Γιατί. Είναι Πελοποννήσιος γιγάτες. Για πες λίγο. Καλό παιδί, καλός προπονητής, αλλά είναι λίγο εκδικητικό αυτό που είπε. Σου λέει Φαλακού δεν με παίρνεις τώρα με έναν προπονητή, εντάξει. Εγώ θα πω με ένα έτσι διπλωματικό τρόπο ότι είσαι απένταρος. Και το ότι να πει ο πρόεδρος την αλήθεια, αυτή την κουβέντα έκανε. Ναι. Αυτό το πράγμα είπε. Εμένα με αντιπροσωπεύει πάντως αυτό. Μισό, ναι, άκου τώρα, τον έστειλε κανονικά. Και καλό για τον Άρη είναι αυτό που για είπε. Γιατί λέγε ρε, τον έστειλε κανονικά τώρα. Σαν του λέει, δηλαδή. Να σε πω κάτι. Εγώ δεν εξετάζω τα κίνητρα που το έκανε. Ναι. Για μένα είναι καλό και ωφέλιμο για την ομάδα μου και για τον κόσμο δεν η δήλωση που έκανε ο Σπανός. Δεν λέω εγώ τα αντίθετα. Δεν είναι ωφέλιμη για τον Καρυπίδη, είναι ωφέλιμη για το καλό του Άρη. Δεν λέω εγώ αυτό. Ναι. Λέω τα κίνητρά του δεν τα ξέρω. Μπορεί να είναι και αυτό δηλαδή, που λέω. Δηλαδή, αν τον κράταγε ρε το Σπανό, αυτό θέλω να καταλάβω. Δεν θα το έλεγε. Θα το έλεγε. Γι' αυτό λέω κι εγώ. Ξεκάθαρα. Κοίταξε να πω. Δώσε ένεση γιατρέ. Ο κύριο Σπανό κάνει πολύ καλά που φεύγει αυτή τη στιγμή, φεύγοντα επιτυχημένο από το σύλλογο του Άρη. Έχοντας επιτύχει την επαναφορά στη μεγάλη κατηγορία, είναι πολύ δύσκολη η πρώτη χρονιά για συλλόγους οι οποίοι είναι τόσο μακριά και ναι. Τόσο μεγάλη χρονική περίοδο από ένα ποτάσμα. Τους ξέχασε ο κόσμος. Τους ξέχασε κιόλας ο κόσμος. Ναι. Κανείς δεν γνωρίζει το φορμά της διοργάνωσης. Ακούγονται πάρα πολλά για ομίλους, πρωτοφανή πράγματα. Οι ομάδες μπορεί να είναι από 12 έως 20 που λέει ο λόγος. Είναι τρομερή αυτή η κατανομή και. Ίσως και να συγκλονίζει το γεγονός ότι μπορεί να φτάσουμε τέλη Ιουνίου και να μην ξέρουμε ακόμα με πόσες ομάδες θα γίνει το πρωτάθλημα, πόσο θα διαρκέσει, πόσες αγωνιστικές θα είναι, πόσες θα πέφτουν. Γενικότερα. Δηλαδή ο Σπανός υπάρχει... την αλήθεια την ξέρει. Πώς, δεν μέσα στην ομάδα. Δεν τη λέει αυτός. Να την πει. Γιατί να μην. Εντάξει, γιατί θα σε πει. Είναι. Δεν μπορεί να πάρει τέτοια. Να πει τι Καρυπίδης απένταρος να το πει τώρα στον κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή να πει. Την κάνει την Ιταλία, αλλά μισή. Δεν μπορεί να πει. Εντάξει. Πάντως ο κύριος Σπανός, να πούμε την αλήθεια, ότι είχε ανοίξει επαγγελματικούς δρόμους καλούς, είναι σε μια ηλικία η οποία είναι κοντά στα 50. Αλλά δεν 15 έχει... χρόνια. 15 δεν θα το έλεγα. Για μένα ο Σπανός πρέπει να πάει σε μια ομάδα αλφα εθνικής που να παλεύει για τη σωτηρία της. Ένα μικρότερο μέγεθος του Άρη. Νομίζω ότι ο Σπανός πρέπει να κάνει. Πρώτα. Αυτό είναι το λογικό βήμα. Πρέπει να ξανακάνει πρωταθλητισμό στη Β' Εθνική. Ίσως και αυτό, ναι. Έκανε μια ακόμα χρονιά. Αθηνών πέρσι, ναι. Με τον Άρη φέτος. Δεν του πήγε πέρσι να ανεβάσει την ομάδα, αν και δικαιούταν την άνοδο με τον Απόλλωνα Αθηνών. Ήταν ο Μάτζιος ο οποίος καρπόθηκε αυτή την άνοδο. Έχει συμμετοχή.
Έχει συμμετοχή, δεν το συζητάμε καν. Αχώνευτο ο Μπάτζιος. Αντιπαθέστατο. Δηλαδή, ναι, αυτό το δημοσιοσχετήτη δηλαδή, μου κάθε στο λαιμό να πω. Ότι είναι μια καρικατούρα του Τζιόλι. Ναι, ναι, σαν ναι. Σαν Τζιόλι, δηλαδή μόλις να τα έχω καλά. Δεν μπορεί να τα έχει μόλις καλά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το κολλάμε για να μην τα έχουμε εμείς μαζί του καλά. Ναι. Εγώ πάντως δεν αντιλαμβάνομαι με την αναδιάρθρωση που έλεγε γιατρέ. Αυτό το καραγκιουζιλίκι περί εγγυημένων συμβολέων. Φοβάται δηλαδή, το παιδί, κατάλαβε γι' αυτό τα λέω. Λοιπόν, όχι, περίμενε. Δηλαδή, δεν έχει, τα κανάλια δεν μπορούν να δώσουν εγγυημένα συμβόλαια σε 16 ομάδες σε μια κατηγορία και θα δώσουν στην Α1 Super League, στην Α2 Super League, στη Γ Super League. Θα δώσουν δηλαδή σε τρεις κατηγορίες εγγυημένα συμβόλαια, οι οποίες δεύτερη και τρίτη θα είναι της πλάκας πάλι σε ακροαματικότητα και σε θεαματικότητα. Και μας λένε τώρα δηλαδή τα παραμύθια αυτά ότι θα μπορέσουν να δώσουν εγγυημένα συμβόλαια τηλεοπτικά και μη σε ομάδες τώρα δεύτερης και τρίτης εθνικής όταν δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν 16 ομάδες άλλα εθνικής. Τι γελιότητες είναι αυτές, πάντως, να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ποιο κοροϊδεύουμε. Όχι, όχι. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2002 που αναφέρει ότι ο ελάχιστος αριθμός ομάδων που θα συμμετέχουν στο πρώτο πρωτάθλημα της χώρας είναι 16 και αυτό οφείλεται στη μεγάλη γεωγραφική διασπορά, δηλαδή δεν είναι χώρα όπως είναι η Ολλανδία που έχει μικρές αποστάσεις. Επειδή είναι από Εύρος Κρήτη τεράστιες αποστάσεις, για να υπάρχει πιο καλή αντιπροσώπευση σε πανελλήνια διασπορά, ο μήνυμος αριθμός ομάδων είναι 16. Τώρα να αλλάξει αυτό, μέχρι στιγμής αυτό προβλέπει η απόφαση του ΣΤΕ του 2002. Πάει. Δεν νομίζω να αλλάξει και ναι. Να μειωθεί ο αριθμός στους 14, θα είναι κάτι εγκληματικό. Για μένα προσωπικά, αν είναι με 20 ομάδες να γίνει το πρωτάθλημα, εκτιμώ ότι είναι πολύ καλύτερη διοργάνωση μία όλη με όλους. Γιατί έτσι θα κρίνεις ποια ομάδα αξίζει να μείνει και ποια δεν αξίζει να μείνει. Δεν γίνεται δηλαδή να μην συναντήσεις 5 ομάδες με το σύστημα αυτών των 5 με τον ομίλων. Και είναι το σωστό, δηλαδή 38 αγωνιστικές όπως είναι η Πριμέρα, όπως είναι η Premier League. Τι θα πεις στην Ελλάδα, να ξεκουραζόμαστε κάθε 3 και λίγο. Επαγγελματικές ομάδες είναι. Στο κάτω της γραφής. Τέλος. Αυτό για τον Άρη δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Για πες για τον Άρη. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει αυτό που λέμε ο ρεβανσισμός. Γενικότερα στο σωματείο του Άρη να αντιληφθούν ότι η κύρια ευθύνη είναι του σωματείου και του συλλόγου του ίδιου που βρέθηκε τόσο χαμηλά. Θα μου τα πεις μετά το διάλειμμα και για Ηρακλή θα πούμε, γιατί η Πάτρα να πούμε τραγουδάει και ο Ηρακλής δεν τραγουδάει. Θα τα πούμε σε λίγο. Και μετά πάμε σε πάω. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. 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 Στις Οικές Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ neymaris.com. Νεϊμάρης. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Εδώ και 25 χρόνια η Χρυσούπολη αγοράζει τα παλιά σας χρυσαφικά σαν κοσμήματα και όχι σαν σκέτο χρυσό. Σας συμφέρει περισσότερο. Με σοβαρότητα και εχεμήθεια. Χρυσούπολη. Αξιόπιστες συναλλαγές. Τηλέφωνο 2310 555 093. Δωρεάν βόλτα στο Θερμαϊκό με το goldmall.gr. Αποκτήστε σήμερα με ένα απλό κλικ δωρεπιταγή για μια εντελώς δωρεάν μεταφορά με τα αγαπημένα καραβάκια Θεσσαλονίκης από το κέντρο της πόλης στην Περαία ή στους νεούς επιβάτες. Κρουαζιέρα στην πόλη ή απόδραση για βουτιές με δωρεάν μετακίνηση. Ένα μοναδικό δώρο από το goldmall και τα καραβάκια Θεσσαλονίκης. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr και εκτυπώστε τη δωρεπιταγή σας. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ.
Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός Beck. Ειδικό μηχάνημα για Beck άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα Beck. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Έρχεται Heavy Metal Σεισμός. You'll take my life. Η DD Music παρουσιάζει Rock Wave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe. Iron Maiden. Judas Priest. Volbeat. Saxon. Τρεμό. Μόντι Αξέπ. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Χαιρετίσματα στον Γκλόπ, το δικηγόρο Φαλακρέ κρατά αθνηστικό. Καλή εκπομπή στην Αγία Τριάδα της Τετάρτης μας. Ο Λουτσέσκο είπε πως ο φόρος που θα αποκτηθεί θα είναι αλλαγή του Πρίγιοβιτς. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκίνα για Άρη και Ηρακλή με Πάτρα. Λέγε. Λοιπόν, για τον Άρη είπαμε κάποια πράγματα. Ναι. Πρέπει η ομάδα να δει πως θα είναι η διοργάνωση του χρόνου. Ναι. Με κύριο στόχο την επιβίωση. Ναι. Γιατί αυτό είναι για τις ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό την πρώτη χρονιά να μπορέσουν να σώσουν την παρτίδα. Την παρτίδα και από εκεί και έστερα να δουν αν αυτό που κάνανε μπορεί να πάνε να άμεσα για ψηλότερα. Στα ποδάρια τους. Αν ναι, μπορούν έτσι άμεσα να πάνε για ψηλότερα και ναι, βάσει των οικονομικών που διαθέτουν, ή αν θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή για να μπορέσουν να ανέβουν μια κλίμακα, να πάνε από τη μικρομεσαία στη μεσαία. Γι' αυτό, γιατρέ, πρέπει να βγει ο Καρυπίδης και να μιλήσει και να πει αν είναι να σώσει την παρτίδα, να ξέρουμε ότι είναι λίγος για τον Άρη. Έτσι. Εντάξει, το άγνωστο έχει γοητεία, εντάξει, δεν είναι. Αν είναι υποχρεωμένος να βγει και να μιλήσει, ναι, και να τοποθετήσει ρεαλιστικά τους στόχους βάσει του μπάτζετ που μπορεί να έχει για τον Άρη και αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ανοίγματα που πρέπει να καλύψει. Να τα πει στον κόσμο αυτά. Δεν θα μας έχει εμάς να περιμένουμε οχτάδες και πεντάδες και. Και στο τέλος να πούμε να έχουμε ένα σλίδες και τέτοια και να βρίζει όλο το γήπεδο. Ναι. Ποιο γήπεδο θα βρίζει? Δεν κατάλαβες. Κοίτα να δεις. Ο κόσμος έπαθε και έμαθε. Εντάξει. Δεν θα δεχτεί λάθη του παρελθόντος από κανένα. Μίκραινε ο Άρης. Οι απαιτήσεις είναι μικρές. Δεν ξέρω αν μίκραινε. Εσύ το λες αυτό. Οι 15.000 που ήταν στη Β' Εθνική Ραπτόπουλο δείχνουν ότι δεν μίκρινε ο Άρης. Εσύ τι λες, γιατρέ, μίκραινε. Κοίταξε. Απαιτήσεις. Βάσει συσπήρωση του κόσμου δεν μίκρινε ο Άρης, ρε φίλε. Εντάξει, όσο και να το θέλετε. Δεν μίκρινε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την τετραετία υπήρχε μια αποσυσπήρωση στην πρώτη τριετία που η ομάδα πολύ μακριά από το στόχο της Super League. Δηλαδή, ακόμα και την περσινή χρονιά που φαινόταν ότι ο Άρης δεν θα ανέβει κατηγορία από ένα χρονικό διάστημα και ύστερα ο κόσμος δεν πήγαινε στο γήπεδο. Σωστό. Είναι η αλήθεια. Φέτος που η ομάδα έδειξε από την αρχή ότι είναι το απόλυτο φαβορί. Ο κόσμος στήριξε το υγιές που είδε. Λέγε, ρε, το στήριξε ο κόσμος. Όλοι πάνε στις χαρές και τις κηδείες. Δηλαδή, σε μέση καταστάσεις ο κόσμος συνήθως απέχει. Ναι. Τώρα ας τελειώσουμε το. Άλλο λέω. Μίκραινε ο στόχος των Αριανών. Σίγουρα ναι. Μίκρενε. Όχι των Αριανών. Κάνεις λάθος. Ο Άρης. Μίκραινε. Πώς θα γίνει. Μίκραινε. Στο μπάσκετ να σωθεί, στο ποδόσφαιρο να ανέβει. Ραπτόπουλε, αν μίκραινε ο Άρης. Σαν ομάδα αν μίκραινε. Δεν θα, δεν θα μάζευε σε 5-6 μάτς 15.000. Δεν παίζει ρόλο. Δεν θα είχαν το μισό γήπεδο στη Δράμα. Το κάναν τώρα το μισό γήπεδο στη Δράμα πήγαν οι Αριανοί. Τρίτη αγωνιστική. Κοίταξε, ο κόσμος, αν είχε ένα σταθερό πελατολόγιο. Αυτοί οι 15.000 ήταν σταθερή η παρουσία τους. Δηλαδή τώρα κάνει μια ομάδα. Αυτοί, αν δουν, ρε εσύ, γιατρέ, μια υγιή κατάσταση με ένα ρεαλιστικό στόχο, θα πάνε και θα ξαναπάνε. Ο κόσμος θέλει να του λένε την αλήθεια. Δεν θέλει να τον κορυδεύουν. Επειδή έχουν. Και όλος ο λαός, και όλος ο κόσμος όλων των ομάδων θέλει αυτό το πράγμα. Δεν θέλουν φούμαρα ο κόσμος. Καταλαβαίνει, δεν είναι ηλίθιος ο κόσμος. Δεν είναι πρόβατα. Εδώ ισχύει η παροιμία: όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, και ισχύει για τον κόσμο του Άρη. Γενικότερα δεν έχει εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό, στον ίδιο τον παράγοντα ο Αριανός. Δεν νομίζω φυσικά ότι. Φυσικά και δεν έχει και δεν πρέπει να έχει. Δεν έχει δομηθεί αυτό που λέμε μια σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ του κόσμου του Άρη, τη διοίκηση του Άρη και του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αν ο πρόεδρος δεν βγει να μιλήσει ρεαλιστικά. Θα υπάρχει. Άσε με λίγο, ρε. Γιατί τι έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα με τον πρόεδρο να μιλάμε εδώ. Δεν το κατάλαβα. Είπε κανένα Αριανό εκτό από σένα να βγει ο πρόεδρο να μιλήσει. Όλοι του Μπέκα είστε. Άντε, μπράβο. Του Μπέκα είναι γιατί είσαι εκνευρίσει τον κόσμο του Άρη και δεν βγαίνει να σε μιλάει ο κόσμος. Ρε, γενικά του Μπέκα γιατί είστε. Υποτιμάς τον κόσμο του Άρη και τον Άρη σαν μέγεθος. Γι' αυτό δεν βγαίνει και δεν σου δίνει ο κόσμος να πούμε την αξία να σε μιλήσει ο Αριανός. Και τα ξέρω μου τα λένε οι ίδιοι Αριανοί. Αυτό το πράγμα. Που πάω στο γήπεδο. Τι σε είπα, Αριανοί. Αυτό μου λένε. Ότι όσο εσύ μειώνεις τον κόσμο και την αξία του Άρη και τον Άρη σαν μέγεθος, δεν θα βγαίνουμε στο ράπτο. Είναι η Μπαρτσελόνα ο Άρης με τα καλά του. Κατάλαβε, όχι, ο Άρης είναι Άρης. Με τα καλά του και με τα στραβά του, αλλά είναι Άρης. Τι στόχο έχει φέτος.
Τι στόχο έχει φέτος? Οκτάδα. Οκτάδα. Ναι. Τι νερά, αύρα. Οκτάδα. Οκτάδα. Για φοβάρε. Λοιπόν, ας αφήσουμε πάμε τον παραπάνω, πάμε σε άλλη ομάδα. Πάμε στον Ηρακλείο. Πάμε στον Ηρακλείο που χθες μια αντιπροσωπεία παραγόντων, ούτε κανείς ξέρει αν είναι παράγοντες, αν είναι κάτι επίσημο, ανεπίσημο. Εγώ ψάχνω στο πρωτοδικείο κατερνής νόμιμη δίκηση του Σωματείου Τραζενικού, δεν βρίσκω. Μια απόφαση που να πιστοποιεί ότι είναι συγκεκριμένη δίκηση. Συναντήθηκε με τον Υπουργό. Μια πολύ μεγάλη θεματολογία έχει αναπτύξει. Είδε και πολλές έτσι αντιπροσωπείες διάφορων ομάδων. Είδε και Πανετολικό, είδε Ατρόμητο, είδε και λίγο Ηρακλή. Στο τέλος, στην ουρά, αφού μιλούσε για τα κύρια της Super League με Σπανό και Κοστούλα. Για πες. Είδε και την αντιπροσωπεία κατά τις 5 ώρα το απόγευμα, νομίζω κάπου εκεί. Ε, ναι. Δεν ξέρω ποιοι ήταν, ποιοι βρέθηκαν εκεί. Τους είπε ότι Παναχαϊκοί δεν είστε. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβείτε με καθαρό αφημί. Ναι. Δηλαδή να γίνει μια ευνοϊκή ρύθμιση όπως έγινε και στην περίπτωση της Παναχαϊκής. Και ο Ηρακλής, εάν εφόσον επανέλθει στην επαγγελματική κατηγορία, κουβαλάει βάσει νόμου χρέη. Ναι. Τα οποία είναι απροσδιορίστα. Ναι. Τι, όταν λες, τους είπε Πάτρα δεν είστε, δηλαδή κάτω από. Δεν το είπε ακριβώς έτσι, ότι δεν πρόκειται να γίνει αντίστοιχη ρύθμιση. Την έκανε άλλος υπουργός, μάλλον ο ίδιος ήταν. Πώς το μεταφράζεις αυτό, ρε γιατρέ, θα δώσει και πατάκι τη μετάφραση. Θυμάσαι πατάκι, είχες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πολιτικό κόστος. Ναι. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ναι. Και θα πρέπει οι Ηρακλειδείς ήδη να αντιληφθούν την πραγματικότητα. Οτιδήποτε άλλο πούμε είναι λαϊκισμός. Είναι λαϊκισμός. Όπως λένε κάποιοι άλλοι, ονόματα δεν λες. Εντάξει, τώρα το να κάθεσαι να λες, να διηγήσεις, ξέρω εγώ, πειρασμένα μεγαλεία, αυτά δεν υπάρχουν. Mm. Όταν βλέπεις ότι η Ηρακλής συρρυκνώνεται διαρκώς στο οπαδικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια την πόλη, αθηναϊκές ομάδες, ίσως και ομάδες άλλων επαρχιακών δυνατών πόλεων που έχουν και περισσότερο κόσμο τον ίδιο τον Ηρακλή, ναι, με τους φοιτητές. Εντάξει, είναι πολύ λογικό να έχει και την αντιμετώπιση από την πολιτική ηγεσία. Κάτσε να δούμε και μια κομμουνιστική προσέγγιση από το ΚΚΕ. Καρδιτσιώτης, φίλος εδώ. Ο Μεσχέ Καρυπίδης να πληρώσει τους 1.400 εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ, όπως πληρώνει και τους ποδοσφαιριστές. Β. Σε περίπτωση 20 ομάδων, μένει η αναγέννηση στη Β' Εθνική. Ρωτάει. Είναι και αναγέννηση καρδίτσας, να πούμε. Ποια λέγε. Την για πες τελευταία ερώτηση. Γιατί μένει η καρδίτσα στη Β' Εθνική αν γίνουν 20 ομάδες. Όχι. Νομίζω ότι έτσι όπως γίνεται η αναδιάρθρωση, αν γίνει η αναδιάρθρωση, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το φορμά της Β' Εθνικής. Ναι. Μπορεί και να μείνει. Εντάξει, τώρα μεσοβέζικες λύσεις υπάρχουν, ναι, για τους πάντες. Νομίζω ότι η αναγέννηση μόνη της ήθελε να υποβιβαστεί. Ναι. Φάνηκε και από τη νέα αφαίρεση βαθμών ότι δεν ήθελε να παραμείνει στην κατηγορία. Σου δεν άντυχε πλέον οικονομικά, όπως πάρα πολλές ομάδες, ένα πρωτάθλημα επαγγελματικό. Το οποίο γίνεται, ξέρεις γιατί, επειδή υπάρχει διρεκτίβα της UEFA, ναι, για να μπορούν οι ομάδες να συμμετέχουν στις διεθνείς οργανώσεις, πρέπει κατελάσσονται να υπάρχουν δύο επαγγελματικές κατηγορίες. Την έχουν τύπη σε επαγγελματική κατηγορία και στην ουσία αυτές οι ομάδες έχουν μόνο υποχρεώσεις και κανένα δικαίωμα. Εδώ και 6-7 χρόνια είναι παρατημένη στο έλεος της κατηγορία, χωρίς έσοδα, χωρίς marketing, χωρίς τίποτα. Τι να απαντάει. Χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο. Τι να απαντάει. Ναι, ψάχνουμε κάτι τώρα με τον. Μας ήρθε μια είδηση, δεν θα ήταν η διασταυρώση. Εντάξει, θα τη διασταυρώσετε, ναι, σε ακροατή ο οποίος έχει στείλει μήνυμα. Ναι. Θα το δείτε. Εντάξει, ναι. Εντάξει, για τον Ηρακλή λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ πικρά. Ναι. Θα πρέπει να πάρουν επιτέλους αποφάσεις ευθύνης ο σύλλογος. Αυτό που λες ότι δηλαδή η Πάτρα είναι πιο δυνατή πολιτικά. Εκφράζει, λες, μια πόλη. Δηλαδή είναι μια πόλη, μια ομάδα. Μια δηλαδή, πόλη, μια ομάδα. Και μια πόλη πολύ εύρωστη πληθυσμιακά. Ναι. Μια Πάτρα των 250 με 300.000. Δήμο, καλά είσαι. Τίποτα. Εδώ είπαν ότι πέθανες. Τίποτα. Κλείσε. Οχ, τον άνθρωπο. Ένα ηλίθιο έστειλε ένα μήνυμα. Εντάξει, αγόρι μου, καλά. Δεν μας κοψοχολιάσαν. Εντάξει, κλείσε. Κλείσε, ρε βλάκα, μου μας κοψοχολιάσες. Στέτ, γι' άλλο. Ποιο στέλνει αυτό ο βλάκα, ρε εντάξει, εντάξει, κάτι είδε ο άνθρωπο ρωτάει. Από ενδιαφέρον, μάλλον. Μην τον ονομάζουμε έτσι. Ναι, εντάξει. Αυτά λοιπόν να μην ασχοληθούν περαιτέρω. Ναι. Καλό είναι όσοι κάνουν ρεπορτάζ Ηρακλή να αρχίζουν να στρέφουν λίγο την προσοχή τους και αλλού. Πού αλλού? Γιατί σαν. Πού εμπορική... αλλού? Άλλο αφημί δηλαδή. Και καλά, για τον Ηρακλή το άλλο αφημί είναι δεδομένο ότι είναι η μόνη. Για μένα γιατί δεν έπαιρνε τους αμπελόκηπους πέρσι. Τι να σου πω, εγώ δεν ανήκω στην ομάδα. Να ήταν και μηδέν χρέη. Μα εγώ είμαι Ξάνθη, δεν μπορώ να πω για τον Ηρακλή τι θα κάνει. Ξάνθη με λέει. Εντάξει. Ναι. Καλά, εντάξει, σωστά, ναι. Μπορεί να πέρασε από το συγκεκριμένο σωματείο που καλών εποχών επί τεράστιου Πέτρου Θεοδωρίδη. Αλλά Πέτρου Θεοδωρίδη δεν θα ξαναυπάρξει για αυτό το σύλλογο, τον διώξανε. Ήθελαν μεγαλεία, δεν μπορούσαν να τα υποστηρίξουν ως κόσμος. Μεγάλε ραπ κάνει κόκκινο όταν τον μπαίνει κάποιος τηλέφωνο και του κάνει κριτική. Και αρχίζει τα τι δουλειά κάνεις, παλικάρι μου, με μέταλλο. Χατζινάκο, σήμερα ο πρόεδρος της σκέτης στο μπάσκετ είναι στο αυτόφορο και κυνηγούν τον Βαζελακόπουλο. Οπότε για τα στοιχήματα περίμενε, λέει λίγο. Να πούμε κάτι, γιατί πιστεύω Ολυμπιακό. Ναι, λοιπόν, να πούμε. Ναι. Πιστεύω πάρα πολύ Ολυμπιακό λόγω του κινήτρου που έχει ο προπονητής
της ομάδας συγκεκριμένης, ναι, γιατί τον διεκδικεί της ΕΚΑ Μόσχας. Ναι. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο εφαλτήριο, ναι, το να σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού, ναι, για, ναι, να μπορέσει να κάνει αυτή την μεταγραφή. Όμως παίζουν. Καλός ο προπονητής, αλλά οι παίχτες παίζουν. Ξέρεις, ο Τσάβι Πασκουάλ είναι φτασμένος προπονητής και η ισπανική αγορά τον περιμένει. Δεν θα χάσει. Θα βρει ένα συμβόλαιο καλό με τον Παναθηναϊκό. Κοίτα, αυτή τη στιγμή όμως οι δύο ομάδες έχουν διαφορά ποιότητας φέτος, έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ένα κλικ πάνω σε αυτό. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι έκανε καλύτερη παρουσία μέσα στην Ευρωλίγκα σχέση με τον Παναθηναϊκό. Στην ανταγωνιστικό θεσμό όπως είναι η Ευρωλίγκα, πιο ψηλά τερμάτισε. Μια θέση που. Κατζινάγκο, καλές τεχνικές ποινές, όμως θέλει προσοχή. Εγώ πήγα χοντρόκουβα στο τελευταίο Ρεάλ Παναθηναϊκός. Δεν έγινε τεχνική ποινή εκεί, δηλαδή περίμενε μάλλον ο φίλος να γίνει τεχνική ποινή εκεί. Ναι. Γιατρέ, τι ξέρεις για Οκάν, σου λέει η Μάντσεστερ. Αριστεροπόδαρος, ναι, Τσοχλανάκος με την καλή. Πάντως για μένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι Παναθηναϊκός Ρεάλ. Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τελείως. Εκεί σκοτώνονται. Δεν έχει. Κοίταξε, πολύ, πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και αντίληψη του παιχνιδιού. 7-79 λέει εδώ. Απένταρος και έκλεισε για 1-1 χρόνια Ισπανό προπονητή με 550 μάτς καριέρα με εισήγηση Βαλβέρδε. Φαλακρέ, ψάξτε καλύτερα την τσέπη Καρυπίδη. Σας εκθέτει διαρκώς. Γιατρέ, μην ξεχάσεις να πάρεις τον μπαμπά σου μετά να έρθει να σε πάρει. Κοροϊδεύει. Κατζινάκο, είτε με 16 ομάδες πέσουν είτε 6, είτε με 20 πέσουν 8, εσύ θα παίζεις, οπότε τζάμπα λέει μην χαλάς άλλο. Ευσεβείς πόθεν. Κανείς σαν ένα 18χρονο που πήδηξε μια φορά και κάθεται σε μια παρέα με πορνοστάρ και το παίζει έμπειρος, λέει. Έτσι λέει. Για ποιο θέμα δηλαδή. Για τον Άρη. Γιατρέ, πώς είναι η κυρία ευθύνη του Άρη. Αυτές οι κριτικές που δεν είναι. Τρεις φορές το σύστημα τον πέταξε εκτός Ευρώπης. Δηλαδή. Τα χρέη που δημιούργησε ο Άρης, τα πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, οφείλοντας στο γεγονός ότι δεν βγήκε 2-3 φορές στην Ευρώπη. Ναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Κάντε λίγο αυτοκριτική, ρε παιδιά. Ναι. Μην τα βλέπετε όλα σας κυνηγάνε. Δηλαδή, αυτές οι αιμονές, ότι όλοι οι άλλοι με κυνηγάνε και εγώ δεν έχω κάνει. Με χρυσά κουτάλια, ρε, φάγανε τότε και οι διοικητές και οι μανατζαρέ. Τι άλλο να σε πούμε. Ναι. Τώρα. Αυτά με χρυσά κουτάλια φάγανε. Τώρα εστιάζει την κουτάλια. Δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, ο κόσμος ορίμασε και τα ξέρει και έχει απέτηση να μην γίνουν τα ίδια. Στο φίλο τον Αριανό, ότι. Δηλαδή είναι σαν να δίνεις χωροχάρτη στους Γιάννηδες τώρα. Φυσικά κανένα δεν είναι αυτό που στέλνεις. Γιάννηδες. Δίνεις. Εννοείται όχι, σε κανέναν. Σας φέραν την ομάδα και την κατάντησαν έτσι. Εννοείται. Ναι. Δεν θα πάρουμε παίκτες από εσά. Και έχω καθαρό κούτελο για να δώσω γιατί δεν ήμουν ποτέ ούτε με τους παλιούς οργανωμένους, ούτε με διοικήσεις, ούτε τζάμπα έμπαινα στο γήπεδο. Ναι, σωστό. Γι' αυτό έχω καθαρό κούτελο να τα λέω. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ πέρα. Σωστό. Αυτό είναι να το πούμε. Εντάξει, αυτό είναι εξυπακούεται να πούμε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χρήστος διαφωνεί για το θέμα Σφαιρόπουλου. Εγώ λέω ότι είναι στόχος της ΕΚΑ, να το ξέρετε. Και έχει κίνητρο, θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Έχει τελματώσει τη συγκεκριμένη ομάδα γιατί δείχνει ότι διαρκώς το budget θα πέφτει. Με το εξασφαλισμένο συμβόλαιο της Ευρωλίγκα μέχρι το 2025 ο Ολυμπιακός είναι πρόθυμο παιδί. Ναι. Γενικότερα επάκο, δεν έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό. Οπότε ρίχνει τόνους, ρίχνει μπάτζετ, ρίχνει ποιότητα. Γυρνάει ο Σπανούλης, δεν λέει να αφήσει τον μπάσκετ, άλλος μπουφών κι αυτός. Παρά τον μπάσκετ Σπανούλη, δεν έχει καμία σχέση. Ο 693 του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και του δίνουμε τις ελπίδες για καλές εξετάσεις. Δίνει πανελλήνες και ακούει κόκκινο Ραπτόπουλο όλο τον χρόνο. Είναι καλά, λέει. Νομίζω ότι είναι χαλαρωτικό το να ακούς το συγκεκριμένο δίδυμο το μεσημέρι. Ναι. Με τις σπαρταριστές ατάκες. Ναι. Έτσι. Ναι. Ναι. 2-4 είναι καλύτερη ώρα για να κοιμηθείς μετά. Χαλαρώνεις. Ναι. Κάθε κακή έννοια φεύγει από το μυαλό. Ναι, κάνουμε καλό έργο. Ναι. Κάνετε ένα λειτουργήμα για το κοινωνικό σύνολο. Ναι. Δύσκολες ώρες. Θεατρικό. Ειδικά καλό. Το καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες. Το να χαλαρώσεις λίγο είναι ότι καλύτερο. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Αυτό το βρωμοκαλοκαίρι τώρα μπαίνει ο Ιούνιος. Σήμερα 31 ξημερώνει. Δύο μήνες μέχρι την άδεια τώρα είναι θερμοκρασίες, άσε τώρα είναι, μέσα στα νεύρα είμαι. Φαλακρέ, η απαξίωση που τρως από αργιανούς είναι πιο light μέτρο. Η ίδια απαξίωση θα έχει και το μέσο σας για μεταδόσεις στο Χαριλάου. Υπάρχει συσπήρωση. Να πω κάτι στους αργιανούς. Ναι. Αφήστε ρε παιδιά τον ρεβαρσισμό. Δηλαδή αυτή το Μετρόπολης και ο κ. Ραπτόπουλος για την κατάδεια του Άρη. Δηλαδή θα κάνετε εμπάργκο στο μετρό. Συγχέεται, ρε. Γιατί τα συγχαίρετε, είπε κανείς το Γραπτόπουλο ότι φταίει ή το Μετρόπολη. Μα δεν άκουσε εδώ τα κάμια. Μην μπερδεύεσαι τώρα. Μην τα πα δηλαδή, εκεί που θες να πούμε πάλι. Άρεσε τα παλαβά σου πάλι. Άρεσε τα παλαβά σου να πούμε πάλι. Μα όχι. Μα τώρα πήρε. Μα στην ουσία αυτό που λέει στο μήνυμα είναι ότι εμείς θέλουμε πάλι Yellow Radio, Άρεσε FM. Να λέμε τα δικά μας. Όχι, ρε φίλε, απλά ο κόσμος δεν θα δεχτεί ποτέ να ξαναυποτιμήσουν το μέγεθος Άρη κανένας. Είτε είναι παραγωγός, είτε ραδιόφωνο, είτε δημοσιογράφος. Τελείωσε. Ο του Άρη, ναι. Θα τον αντιμετωπίζουν τον Άρη ως μεγάλη ομάδα, αλλιώς θα τρώνε την πλάτη του κόσμου. Τελείωσε.
Μεγάλη ομάδα. Απλά ο κόσμος θα απέχει από συγκεκριμένα είτε μέσα είτε εφημερίδες και αυτό αναφέρομαι σε όλα τα ραδιόφωνα. Οπότε μην έχετε και απαιτήσεις. Όποιος θέλει να μην προβάλλει Άρη ή να, λέει, ή να πολεμάει τον Άρη θα πάρει την πλάτη του κόσμου του Άρη. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει τέτοιου είδους αντιμετώπιση απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Ας παίξει καλό ποδόσφαιρο και από μένα είναι καλό αυτό. Δηλαδή από όλες τις ομάδες θέλω να βλέπω καλό ποδόσφαιρο. Δεν μου απασχολεί αν είναι ο Άρης, ο Πάοκ, ο Παναθηναϊκός. Απαξιώνουμε τα μέσα. Και μετά έχουν απαιτήσει από τα μέσα. Γιατί καλά τα αυτά για τον Άρη, ρε, τι γράφετε μετά. Φτάνει αυτό το τρίτο. Ασχολούνται αυτό. Μα... Γιατί μιλάτε για τον Πάοκ. Συγκρίνουν τον Πάοκ με τον Άρη. Ο μεγαλύτερο θάνατο του Άρη και του Ηρακλή θα ξεστεί. Το 33-33-33. Να ο μάνατζερ. Τον είδε στο Σταρ. Τι το 33-33-33 ήταν μια μπαρούφα του κυρίε και κύριοι, η οποία α πούμε δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Σαν τον κομμουνισμό είναι. Δεν εφαρμόζεται. Το άλλο έχει δώσει εκατομμύρια αυξήσει με τον κούκκι αφαλαίου. Πήρε δύο κύπελα. Έκανε πάλι αμυγά πα σήμερα. Ε? Πόσο έβγαλε, πόσο έβαλε. Εγώ ρε παιδιά, δεν βάζω τώρα. Πόσο έβαλε σήμερα, ξέρει. Ναι. Πόσα έβαλε Χατζινάκο σήμερα. Χατζινάκο λέει 860. Ο λαό του Άρη βόδια ήταν και βόδια θα παραμείνουν μια ζωή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλά, αυτό λέει αυτός. Λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, εγώ περιμένω απλά από ένα ραδιόφωνο ή οτιδήποτε ή μια εφημερίδα. Ναι. Όπω οι δημοσιογράφοι πέσανε να του αρπάξουν ναι. του ΠΑΟΚ που καλά κάνανε για το θέμα του Σουρνά. Ζωνά, περιμένω ναι. το ίδιο ναι. να βγει ο κάθε δημοσιογράφος του Άρη ναι. ή αρθρογράφος ή οτιδήποτε να, πείτε, να πει τι κάνετε ρε παιδιά τον, με τον Ασλίδη θέλουμε να κάνουμε ομάδα στην Αλφα-Εθνική. Εγώ θέλω να δω κριτική σε αυτά τα θέματα και να βγαίνουν μπροστά. Πολλά θες. Τι πολλά θέλω γιατί δεν κατάλαβα. Πολλά θες, γιατί πολλά. Ο Ζαΐρης βγήκε και είπε και πολύ καλά έκανε ή ο κάθε Ζαΐρης και λέει το Σουρνά 37 χρονών ρε παιδιά τι κάνετε εδώ πέρα ναι. και μαγκιά τους και καλά κάνανε και προστατεύουν τον ΠΑΟΚ έτσι. Απαντάω γιατί είναι άλλες οι απαιτήσεις του ΠΑΟΚ. Που άρχισε να έχει μικρές απαιτήσεις. Όχι, κάνεις λάθος. Αυτό, γι' αυτό. Κάνεις λάθος. Λάθος κάνω πάλι. Κάνεις λάθος. Και άμα κάνω λάθος. Λάθος κάνω. Το προπονητή είναι πολύ καλή κίνηση αυτή που πάει να κάνει, εφόσον την ολοκληρώσει. Τον πήρε, δηλαδή. Κάνεις δεν λέει τίποτα. Τον πήρε, κριτική στα άσχημα, απονείμουμε τα εύσημα στα καλά. Τέλει. Ο προπονητής είναι πολύ καλή κίνηση άμα εγώ, το πάει. Εγώ πάντως, επειδή βλέπω ότι ο Άρης έχει μικρύνει, δεν κάνω δυνατή όχι, κριτική. Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν κάνω σε όλους θα κάνεις κριτική. Ε, όχι, ρε φίλε, όχι. Κάτσε τώρα, θα σου κάνω μια ερώτηση. Καβαλάς ένα Audi Quattro. Και λες, ας πούμε, και η βενζίνη, η Δευτέρα του δεν τραβάει δυνατά, είναι κουάντρο και λες, έχω μεγάλες απαιτήσεις. Έχει 60.000 ευρώ τα μάξι. Και παίρνεις ένα Seat Ibiza. Και τι απαιτήσεις να έχεις από το Seat Ibiza. Τι να κάνεις στο δικό σου το μυαλό είναι Seat Ibiza ο Άρης. Στο δικό μου το μυαλό. Στο δικό μου δεν είναι ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν τον κολλάω τον Άρη να έχω απαιτήσεις και από αυτά. Λέω τουλάχιστον μικρή ομάδα. Εσύ στο πάτωμα τον πας, όχι δεν τον κολλάς, τον βάζεις στο πάτωμα. Μα δεν το λέω. Πάρε πρωτάθλημα, πάρε κύπελο, βγες έκτος, βγες πέμπτος, αλλιώς θα σε κάνω κριτική. Δηλαδή περίμενε, περίμενε. Καλά το λέω. Διατρανώνουμε τον Άρη. Αν πούμε ότι να μπει ο Άρης στην οκτάδα, διατρανώνουμε δηλαδή τον Άρη να θέσουμε ένα ρεαλιστικό στόχο οκτάδας. Δεν το κατάλαβα δηλαδή, θα του διατράνωνε στον Άρη. Τι λέει. Φαλακρό βέλος. Είμαι ασφαλίτης από Αθήνα. Σ' ακούω και είμαι απέναντι από τη Βουλή. Με φόρτ χωρίς τάσια. Μου περνά πολλά από το μυαλό να ξέρεις. Έλα μου βραδιάτικα τώρα. Πάνε φάει και κάνα πατσάκι πέρα. Άστο να πάει στο διάλο τώρα. Σε μπαίνουν μυαλό. Πάει και χαλάρωσε εκεί πέρα. Έτσι κι αλλιώς. Κοίτα την τσέπη σου να πούμε τώρα. Ασφαλίτης στην Αθήνα. Δυσμενή μετάθεση τώρα. Τι έγινε, στα Εξάρχεια σε στείλανε εκεί να πετάξει και μια βόμβα να πούμε. τον ασφαλίτη, τον φίλο μας. Λέει γιατρέ, εγώ αυτό του λέω το Χατζινάκο. Ρε Χατζινάκο το λέω. Δηλαδή είναι το Ford, λέω, είναι το Ford Fiesta ο Άρης και είναι ξέρω εγώ Mercedes Benz, ο Πάοκ είναι ξέρω εγώ Porsche Carrera Ολυμπιακός. Λέω εγώ. Και τι κριτική να κάνω, την ίδια κριτική. Να αξίζω το φουκαρά τον Καρυπίδη. Όχι, με τον, όχι δεν κατάλαβες. Ναι, όχι, περίμενα, θα σε απαντήσω. Θα σε απαντήσω. Στον Πάοκ και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ κάνεις κριτική πρωταθλητισμού. Ναι. Στον Άρη δεν σου λέω να κάνεις αυτή τη στιγμή κριτική πρώτης θέσης ή δεύτερης. Κάνω υποβιβασμού. Κάνω, όχι. Όχι, όχι. Αυτό είναι που ξεφτιλίζεσαι. Να κάνεις κριτική οκτάδας. Οκτάδας. Ναι. Τότε λοιπόν. Όχι να τον πας τον ένα σατάρταρα και τον άλλο στην κορυφή. Εγώ δεν τον πήγα να παίξει με το σουφλί ρε τον Άρη. Ρε, για τώρα σου λέω. Τώρα είναι στην Αλφα-Εθνική ο Άρης. Τώρα είναι. Ρεαλιστικά θα κάνεις τον Άρη κριτική για οκτάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό σου λέω. Δεν σου λέω να κάνεις εισακιόμη αυτή τη στιγμή. Ο Πάκο εννοείται ότι είναι βήματα μπροστά από τον Άρη και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ρε, έχεις τρελαθεί, ρε. Όταν ο Άρης ήταν αλφα εθνική, το παιδάκι μου ήταν να πούμε στο δημοτικό με επιπύλα. Τώρα που είναι που επανήλθε, κοντεύει να αναγωνιαστεί σε λίγο καιρό. Λοιπόν, μα, τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, τώρα πλάκα μας. Επειδή απευθυνόμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο κοινό, στα παιδιά που είτε δίνουν πανελλήνες, είτε δίνουν έστω και στο πανεπιστήμιο τις δικές τους εξετάσεις. Έχουν και απλές εξετάσεις, το ξέρω, ναι. Λοιπόν, θα πω ένα μήνυμα που στέλνει εδώ ο φίλος μας ο δικηγόρος, το οποίο είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, συμβουλή λέει κόκκινου σε υποψήφιο για πανελλήνιες. Παλικάρι μου. Χαλάρωθε, αφού νιώθει.
Εγώ ήμουν στην Polygram διευθυντή στα 19. Μ' αρέσουν τα εύστρεφα μηνύματα. Ναι. Το ωραίο χιούμορ. Ναι. Εντάξει, είναι καταπληκτικό ο φίλο μα ο Χρήστο. Εν τω μεταξύ, ο Κόκκινο δεν τον ήθελε τον Χατζινάκο, τώρα με στέλνει μηνύματα. Νιώθει ο Χατζινάκο. Γάτο ο Χατζινάκο. Ξέρω, τώρα η ναι. αλήθεια είναι ότι δεν με συμπάθησε ποτέ. Γιατί τον Χατζινάκο τον συμπαθεί, νομίζει. Τώρα εντάξει. Άμα... αναλόγω ποιο του φάει τη δόξα περισσότερο. Ναι. Όχι δράμα. Εσύ το συμπαθεί τον Κόκκινο. Βέβαια, εννοείται. Το συμπαθεί. Εγώ δεν έχουμε κανέναν άνθρωπο οτιδήποτε. Και δηλαδή έναν άνθρωπο που δεν σε συμπαθεί, εσύ το συμπαθεί. Είσαι πολύ καλό άνθρωπο. Γιατί, εντάξει, ο Γρηγόρης είναι αξιαγάπητο. Έχει κάνει ένα χτύπη το δίδυμο στα ριτζιανά τη πόλη εδώ και 13 χρόνια. Αυτό ακριβώς. Μας κρατάει παρέα. Τον αγαπάμε για αυτό που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι. Τώρα ναι. εντάξει. Κάποιες το γεγονό. Εντάξει, το γεγονό ότι έχει αυτό το, έτσι, το χαρακτήρα τον ιδιόμορφο ναι. και τα λοιπά. Και έχει γοητεία. Μπορεί αυτό να είναι και τεχνητό. Μπορεί, ας πούμε, ο Γρηγόρης να είναι πολύ πιο έξυπνο από ό,τι φαίνεται. Βόδαρο είναι, δεν είναι τεχνητό, είναι κανονικό να πούμε. Ο Κλοπ λέει: εγώ πάντως από τότε που πρωτοεισήχθη στο πανεπιστήμιο, σας άκουγα για να ηρεμώ και να ξεχνιέμαι και τώρα που απέκτησα ευθύνες ακόμα περισσότερο, σας ευχαριστώ πολύ ειλικρινά, λέει ο Κλοπ. Να δεις που στο νοσοκομείο θα μας κρατάνε το σωληνάκι τελικά. Θα μας το κρατάνε το σωληνάκι. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μας κρατάνε το σωληνάκι. Μάζο Κλοπ από Κυριακή, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές στη Μαρμίτα μετά. Λέει ο Χρήστος από τη Λαμπράκη. Ναι. Κόσμο μάζεψε, λέει, και ο Παπανδρέου στην κηδεία του, αλλά το Πασόκ πέθανε, πες το Βασίλη. Καλό μήνυμα. Δεν είναι όμως επίκαιρο, νομίζω, το ναι. Πασόκ, φίλε Χρήστο. Εννοεί ότι έρχεται η κηδεία του Άρη ως οργανισμός. Εντάξει, είναι λίγο μακάβριο. Το κυρικοσκούλικο ναι. με δικαιώνει. Ο Άρης, με απλά λόγια, λέει, για να σωθεί άνετα, οφείλει να κάνει ομάδα με προοπτικές τουλάχιστον οκτάδος. Από εκεί και έπειτα ό,τι καλύτερο προκύψει. Άλλο αυτό. Αλλά εγώ όμως είμαι τόσο ομάδα... καλός άνθρωπος που δεν έχω απαιτήσεις από τον Άρη. Εσύ το λαμβάνεις, να πούμε, αυτό αρνητικά. Εγώ... απέτησε, θα σου έλεγα Σόνι και καλά να πάνε Ευρώπη και τέτοια. Εγώ σου λέω οκτάδα. Τις οκτάδες. Δηλαδή... εννοεί άνετη παραμονή. Στο μεταφράζω έτσι, σε ελεύθερη μετάφραση, άνετη παραμονή. Να μην έχει αυτό που λέμε στις τελευταίες αγωνιές την έννοια ότι τον κυνηγάνει από πίσω. Ναι, ναι. Να μπορέσει μετάφρασε τουλάχιστον... το όπως θέλεις. Η οκτάδα για μένα είναι οκτάδα. Η έννοια οκτάδα είναι, λέει, άνετη παραμονή. Οκτάδα ναι. μπορεί να είσαι όγδος, μπορεί να βγεις και πέμπτος, ρε φίλε. Δεν ναι. αποκλείω. Εντάξει, μπορεί να βγεις και δέκατος. Δηλαδή, ρε Χατζινάκο, τώρα να πούμε. Δηλαδή, αν φτάσει Πάσχα του χρόνου και είμαστε γέροι όλος ο κόσμος. Ναι. Και ο Άρης, ας πούμε, είναι 2 βαθμούς πάνω από τον υποβιβασμό. Θα κάνεις κριτική σκληρή, να πούμε. Πλάκα μου κάνεις. Θα κάνεις. Εγώ από την πρώτη μέρα θα κάνω. Δηλαδή, δεν έχει... και άμα σωθεί η ομάδα, δεν θα κορνάρεις να πούμε στον δρόμο με την μπέμπα σου να πούμε. Μπιπ, δεν θα κάνεις. Αλήθεια λέω. Τώρα δεν απαντώ κανένα. Δεν απαντάει αυτό. Κοίταξε, φυσικά δεν απαντώ. Θα πρέπει να δεις φέτος πώς ήταν το όριο παραμονής. Δηλαδή, η τελευταία ομάδα που σώθηκε πόσους βαθμούς συγκέντρωσε. Αυτά για τρένα τα δεις εσύ με την Ξάνθη. Εγώ δεν θα εγώ πάντα όταν μιλάω για Ξάνθη, παραδείγματος χάρη φέτος. Ξάνθη, άλλη δεν γλιτώνουμε. Θα πάμε με το πούντο του γιατρού. Πέρσι η ομάδα με τον Λουτσέσκο, τον καλύτερο προπονητή που έχει ποτέ στη σύνθεσή της, έκανε. Εντάξει. Έκανε 48 βαθμούς. Οπότε θέσαμε ένα στόχο γενικότερα ως κόσμος και ως ομάδα τους 40 βαθμούς φέτος. Ναι. Δηλαδή έχοντας μια νέα προπονητική έτσι, σύνθεση, έναν φιλόδοξο προπονητή, εν μια αλλαγή στο ρόστερ, απώλειες τεράστιες όπως ήταν ο Βασιλακάκης. Γιατί όπως και να το κάνουμε, έτσι αναπλήρωτο το κενό του. Ζίβκοβιτς θα έχει απώλεια, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Να σου ναι. πω κάτι, αν θα φέρει λεφτά ο Ζίβκοβιτς στην ομάδα, καλοδεχούμενα. Γιατί όπως και να το κάνεις, η ομάδα αυτή πρέπει και να ζήσει, να επιβιώσει. Και έτσι θα επιβιώσει. Ναι. Μπορεί, ας πούμε, τα λεφτά του Ζίβκοβιτς να πιάσουν τόπο και να πάρουμε ένα καινούριο Ζίβκοβιτς. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο προπονητής μας είναι στέλεχος της Εθνικής Σερβίας. Και όπως και να το κάνεις, το να έχεις πρόσβαση στη σερβική αγορά σε νεαρές και ηλικίες που έχει καλό υλικό, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή μπορεί να φέρει άγνωστους παίχτες στο ευρύ κοινό στην Ελλάδα που να αποδώσουν. Λοιπόν, αφού δεν θέλουν τον Ασλίδη, ας πάρουν το Μεσλίδη. Για μένα προσωπικά στόχος του Άρη είναι 30 βαθμοί. Αν είναι 30 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, να μαζέψει. Συναριανέ, να απαιτήσει, λέει, όταν στο μέσο του Φαλακρού λέει για μαύρη τρύπα Άρη 1,3, να γράφει για ΠΑΟΚ ότι είχε 10 εκατομμύρια και 6 εκατομμύρια τρύπα τους δύο τελευταίους ισολογισμούς. Ναι, αλλά οι ισολογισμοί του Άρη. Πρέπει να βουλώσει την τρύπα κάποιο. Είναι... ο άλλο τη βουλώνει την τρύπα. Κατάλαβε. Όταν το... να πω αυτό, κάτι. Σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα... αν ο Σαββίδης έχει τη διάθεση να ανοίγει τρύπες και να τις πληρώνει ναι. και να κάνει το κέφι του. Να πω κάτι. Αυτό όταν, ρε φίλε, όταν... εμένα με περισσεύει. Δεν μπορώ εγώ κάτι να πω. Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει άνοιγμα και ότι έχει μπει μέσα εδώ και λοιπόν, δύο χρόνια. Για... αλλά εφόσον ο Σαββίδης γουστάρει να πληρώνει. Εγώ τον βολεύει, εμένα φίλο με στέλνει... περισσεύει. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω να πω κάτι. Θα πρέπει να βλέπει πώς είναι μαύρη τρύπα αναλογικά. Με το budget που έχει η ομάδα. Δηλαδή, αν μια ομάδα έχει 2 εκατομμύρια ευρώ budget άλλο και η τρύπα αυτός... είναι 1,6, ο Πάοκ αυτό έχει είναι πρόβλημα. Ο Πάοκ έχει τρύπες. Είναι το 80% του budget. Και ο Πάοκ έχει τρύπες ναι, που τις βουλώνει ο Σαβίδης. Και έγινε θέμα αν και ρώτησε. Αν τα 10 εκατομμύρια είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ budget,
αναλογικά είναι πιο διαχειρίσιμη τρύπα. Έχουν ένα λάθος οι Αριανοί. Συγκρίνονται με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό. Είναι άλλα οικονομικά μεγέθη. Είναι άλλα επίπεδα οι άλλοι. Τώρα πώς θα το κάνουν. Οικονομικά μεγέθη, συμφωνώ. Ναι. Ότι είναι άλλα αυτή τη στιγμή. Άλλο είναι ο Καρυπίδης, άλλο ο Σαββίδης. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Να πούμε ψέματα. Έτσι. Αλλά ο Καρυπίδης μπορεί να βρει κάποιο συμπαίκτη οτιδήποτε, συμπαίκτη, να κοιτάξει. Αν δεν θέλει να πουλήσει την ομάδα, ναι, δεν θα δεχτούμε με τίποτα να την κρατήσει και να είμαστε στο. Πώς να το πω, στην άκρη του γκρεμού. Ναι. Αλλιώς να βγάλει πολιτήριο. Να πει παιδιά, εγώ δεν μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά με την ομάδα. Πουλάω. Ο κόκκινος στέλνει μήνυμα και λέει είσαι μεγάλη αδερφή. Εμένα λέει. Να πω κάτι. Αυτό το μήνυμα είναι λίγο ρατσιστικό για τον Γρηγόρη. Γιατί το να είναι κανείς να έχει τέτοιους σεξουαλικούς προσανατολισμούς και να το πει είναι ποινικά κολάσιμο. Δηλαδή δείχνει μια, για να πούμε τον ακριβή όρο, ομοφιλοφιλοφοβικότητα. Είναι πολύ δύσκολο να το προφέρεις, οπότε λες την ομοφοβικότητα. Στο μοναστήριο όταν πάει δεν έχει τέτοιες ομοφιλοφοβικότητες. Εντάξει. Βογκάνε και αού. Ναι. Και δεν λέει τίποτα. Το να τον αποκαλείς κάποιον αδερφή για να τον υποτιμήσεις σημαίνει ότι εντάξει, δεν είναι, πλέον είναι και ποινικά κολάσιμο, καλύτερα να το αποφεύγεις. Ναι. Έχει πάει σε λειτουργία από ο παπάς ή το ομοφιλόφιλο όμως. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι, φιλούσε το χέρι του παπά. Τι σχέση έχει σε σεξουαλικούς φαντασμούς ενός ιερέα με το αν είναι καλός ιερέας. Τι καλός άνθρωπος αυτός ο γιατρός, ρε. Τι χρυσό παιδί αυτός ο γιατρός. Μπράβο, μπράβο γιατρέ. Πέστα σε αυτά το κυκλοθυμικό, μάλλον το ομοφιλοφιβικό. Και μου έφερε και ένα περιοδικό ομοφιλοφίλο να του δώσουμε αύριο το Γρηγόρη να το διαβάσει. Νομίζω πρέπει να προσανατολίζεται γιατί έχετε και το Pride 23 του μηνός. Πρέπει να έχει μια εκτίμηση της όλης κατάστασης, να διευρύνει το κοινό του. Δηλαδή, καλό είναι σε όλα τα κοινά να μπορείς να έχεις παράθυρα. Ναι. Να μην τα κλείνεις. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πεινάς κάποια στιγμή. Ναι, βλέποντας μέσα στο περιοδικό ότι ένα φεστιβάλ στη Μύκονο έχει 30.000 παρεμπισκόμενους. Ναι. Ξέρετε, 30.000 παρεμπισκόμενους. Άμα το πούν, και τελειώνω με αυτό και πάμε στο διάλειμμα. Άμα το πούν τον κόκκινο ρε Γρηγόρη, πάνε κανένα στους 30.000 DJ και πάρε ένα τάλιρο. Λες να μην πάει. Γιατί να μην δεν πάει, επαγγελματίας είναι. Θα πάει με σαγιονάρα γλιστερή. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-90-90-90-9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40 διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Πάμε λοιπόν. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Δωρεάν βόλτα στο Θερμαϊκό με το goldmall.gr. Αποκτήστε σήμερα με ένα απλό κλικ δωρε επιταγή για μια εντελώς δωρεάν μεταφορά με τα αγαπημένα καραβάκια Θεσσαλονίκης από το κέντρο της πόλης στην Περαία ή στους νεούς επιβάτες. Κρουαζιέρα στην πόλη ή απόδραση για βουτιές με δωρεάν μετακίνηση. Ένα μοναδικό δώρο από το goldmall και τα καραβάκια Θεσσαλονίκης. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr και εκτυπώστε τη δωρε επιταγή σας. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My. Ένας κόκκινος ο οποίος έχει, θα πάμε στον κόσμο σε δευτερόλεπτα, ο οποίος ας πούμε παίζει μουσική, ας πούμε έπαιζε μουσική χρόνια. Δεν είναι ομοφιλοφοβικός και χάνει πελατεία, γιατρέ. Τι λες. Κοίταξε, όταν είσαι στη διασκέδαση, επειδή η διασκέδαση απευθύνεται κυρίως σε αλέγκρους τύπους. Αλέγκρους τύπους. Και αυτή η κοινότητα έχει μέσα της την αλεγκρία. Μπάρου. Καλό θέλω να ανοίγεσαι προς τα εκεί. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι. Τώρα έχει κάνει κακό, ρε, η εκκλησία που πήγαινε εκεί μικρό. Δεν νομίζω. Γρηγόρης είναι ανοιχτό μυαλό. Τι είναι, λέει? Είναι ανοιχτό μυαλό. Αν το θέλει, είναι. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Μισή παρέμβαση πρωτού πάμε. Ναι. Σε δείγμα χιλίων ψήφων, ποιος βγήκε εσύ που λες για τον Άρη να πούμε συγκλονιστικότερος κόσμος? Οι Αργενοί. Που κάναμε το λαϊκό δικαστήριο. Ναι. Τα δώσαν στα site τους οι Αργενοί και τα πυροβολήσαν. Άσε τώρα την προπαγάνδα. Πάμε. Είναι που πας απαξιών. Πάμε στον κόσμο τώρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη. Στη συμπρωτεύουσα, στην ύφη του Θερμαϊκού, καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα. Και στον έναν και στον άλλον τον Βασίλη, τι κάνετε, πώς είστε, και στο Γιάννη το Χιλιτίδη. Πώς είστε κύριε Ραπτόπουλε μου? Όρθιος ακόμα. Όρθιος είστε, μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Ρε Κωστάκη μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός ο τζάμπα Σοφιάς, ναι, που τους είχε φέρει ρε παιδί μου τον Μάκη Χάμπο της Ισπανίας. Ναι.
και πήρε πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή, τους αφήνει τώρα στα κρύα του Λουτρού. Ναι. Έτσι, αυτή η αμαρτωλή ομάδα που χρωστάει μόνο πόσα, 200 ήταν τα εκατομμύρια που τους χαρίσανε σε άρθρο 44 και 49, πώς τα λέγανε αυτά, δεν τα θυμάμαι. Δηλαδή, ρε Κωστάκη μου, πες ότι έβγαινες εσύ πρωταθλητής, ήσουν ο Μάικης ο Χάβος της Ισπανίας. Ναι. Θα έφυγες ποτέ από πρωταθλήτρια ομάδα να πας, δηλαδή σε ποια ομάδα να πω τώρα της Ισπανίας, να πας στον εργοτέλη της Ισπανίας και να παίζεις β' εθνική, ρε φίλε. Δύσκολα. Δύσκολα, δηλαδή. Τι πιστεύεις δηλαδή για το Χιμένιο ότι θα κάνει στη β' εθνική της Ισπανίας? Ότι θα ανεβάσει την ομάδα. Έχει θέση. Ναι. Θα είναι επιτυχία να ανεβάσει την ομάδα. Θα έχει πάρει ένα πρωτάθλημα προηγουμένως. Εντάξει. Και θα ανοιχτούν ορίζοντες για το ισπανικό πρωτάθλημα. Το μόνο που θα απολαύσει στα Κανάρια νησιά είναι ο ήλιος, να πούμε, και τις 30 μέρες που έχει βρωθεί εκεί μόνο. Διότι ήμουν πρόσφατα, μη είχε στείλει ο κύριος Σάβας ένα ταξίδι, το είχαμε κάνει, μας το χρωστούσε να πούμε μαζί με την καλή μου. Είχα πάρει και την Κούκη, ξέρεις, αυτή την πανέμορφη σκυλίτσα που έχω. Κωστάκι μου, και να σε ρωτήσω, ρε Κωστάκι μου, άμα θέλουμε να κάνουμε προξενιό, να πάμε να ζητήσουμε την Ήδη από τον πατέρα της, να πάμε να ζητήσουμε το χέρι της. Ή από τον πατέρα, από τον κόμενο της μάνας, συνήθως. Εντάξει, ναι. Δηλαδή τώρα εσύ πες ότι έρχονται επενδυτές να πάνε να ζητήσουν την ομάδα της καρδιάς σου, τον Άρη. Πού θα πάνε, στον Αρβανιτίδη ή στον Καρυπίδη, ρε φίλε? Έλα, έλα, πάμε επόμενη γραμμή. Αηδίες. Ο Νεοφώτης ο Σάρης είναι πολύ μικρός μπροστά στο μεγαθύριο που ακούει στο όνομα ΠΑΟΚ. Τι πάτε να συγκρίνετε, μωρέ? Λέω 7-12. Καλημέρα. 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 Ράτε, εγώ είμαι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα, μια ερώτηση ήθελα να σε κάνω. Ναι. Σήμερα στα γηπεδάκια, στα 5-5 του Ανδρώνη πάνω, γινόταν ένας τελικός. Ναι. Μήπως ξέρεις τι έγινε? Όχι, φίλε, δεν ξέρω. Άμα μάθεις μπορείς να μας ενημερώσεις. Δεν θα μάθω. Γιατί? Από πού να μάθω? Ξέρω κι εγώ. Τι τελικός έγινε, ποιοι παίζανε? Ένα τελικός, 5x5 ήταν. Είναι δυνατό τώρα να ασχοληθώ με το 5x5? Πώς, έχεις πάει πόσες φορές? Δεν έχεις πάει σε τελικούς 5x5? Όχι. Δεν μ' αρέσει το 3-4 χρόνια, δεν ήσουν. Δεν μ' αρέσει το 5x5. Εμένα μ' αρέσει το 7x7, 8x8, πιο ανοιχτοί χώροι μ' αρέσουν. Εντάξει, αυτό ήθελα να δω. Ο Ανδρώνης έχει κάνει εγκαταστάσεις τρομερές, κάνει και 8x8. Εγώ τα 8x8 από τα 5x5 είναι στενή η χώρη και δεν μπορώ πλήττος τους πως το 5x5. Και σήμερα είχαν και οι δημοσιογράφοι απεργία. Ο Μπούζος έλειπε. Οπότε δεν μπορώ να ζητήσω τον Μπούζο το αποτέλεσμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Είχα παίξει διαιτητής. Αλλά όχι σε 5x5. Σε 8x8 είχα παίξει διαιτητής, αν θυμάμαι καλά. Καλημέρα. Το 5x5 είναι εκπληκτικό. 8x8, 9x9. Πιο μεγάλη χώρη. Καλημέρα, ναι. Σαν Τεσεβό είναι το 5x5, ρε παιδιά. Δεν χωράμε σαν Τεσεβό, σαν Βοβάκιν. Ναι. Λοιπόν, να πω λίγο για τους παπάδες που λέγατε. Δεν είναι κατακριτέο να κρίνεις κάποιον τη σεξουαλικότητα όταν είναι παπάς, αλλά όταν παπάς σου λέει θα πας στην κόλαση, αν είσαι ομοφιλόφιλος, τσεκράζεις την ομοφιλοφιλία, είναι υποκρισία. Έτσι, αυτό συζητάμε. Μόλις πάει 78 χρονών ο παπάς, τραβάει μια μετάνια και γλιτώνει. Λοιπόν, για το άλλο να πω μπράβο στο γύρο Χατζηνάκου που μας έστειλε ταμείο για τον Παναθηναϊκό. Πάω μέχρι να είσαι το κούπο και άντερ 21 την εβδομάδα. Νέο σκύλο. Ναι, ναι, 2-2. Και μπορεί ο γιατρός να μην πέτυχε τη μίμηση του κόκκινου, αλλά τουλάχιστον πέτυχε αυτό που είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα κοντράρει τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Το είπε. Το πίστευα, εντάξει. Στο... Ναι. Το ρωτήσατε τι. Τι είναι σκυλιά, ήταν αυτή να... Είχα κάνει μια εκτίμηση μπασκετική ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ανταγωνιστικός με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, η ομάδα του ΠΑΟΚ φάνηκε ότι έχει πετύχει. Τι θέλω να πει ο φίλος για τα σκυλιά, ήταν δηλαδή. Εντάξει, ότι γάβγιζαν εκεί πέρα. Φίλος του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός έχει μείνει μόνο με τον μπάσκετ. Όπου και να τον κοιτάξει, σε πιάνει μια πλήξη. Τώρα τι θα γίνει με τον Δόνι, αν ο Δόνις έρθει σαν τουρίστας ή αν έχει φιλοδοξίες. Δεν ξέρω στα 50 του τι φιλοδοξίες έχει ακόμα για να κάνει μια καλή προπονητική καριέρα. Ποιο είναι? Καλά, 50 ρε φίλε, πόσο δηλαδή. Τα 50 νομίζω ο Δόνις. Ο Δόνις είναι 49. 50, δε, πόσο μακριά είναι αυτό? Στην καλύτερη ηλικία για προπονητή είναι. Πάμε, κοιλιά κάνουμε. Καλημέρα, ναι. Νομίζω ότι έχει πάρει. Πάμε, πάμε. Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Για ποιο μεγαθύριο μιλάτε, φίλε? Δηλαδή, η Λάρισα έχει πάρει πιο πρόσφατα πρωτάθλημα. Να μην έχει πάρει το 88. Και έχει, ας πούμε, ένα πρωτάθλημα λιγότερο. Χώρια τον Τόρτο που είχε ρίξει εκεί στο τελικό στο ΟΑΚΑ. Ναι, αλλά απλά φίλε, τώρα... δεν έχει. Διαχρονικότητα η Λάρισα. Περσινά ξανά στα φίλια είναι αυτά. Έχει πάρει πιο πρόσφατο πρωτάθλημα τώρα, εγώ αυτό ξέρω. Δηλαδή μπορεί να πει ότι είμαι πιο μεγάλο μέγεθος, ας πούμε. Και να σε πω και κάτι.
Εγώ άκουσα τώρα σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό ότι βγαίνανε κάποιοι από εταιρείες φερογάνα και νήσους και λέγανε ότι φάγανε τόγκα να πούμε στο Μακεδονία Παλάς. Τώρα, άμα είναι αλήθεια ή όχι, θα εξακριβωθεί το θέμα. Ας το κάνουν δημόσια. Ας το κάνουν δημόσια. Αλλά να σε πω και κάτι άλλο. Ότι εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι εκμεταλλεύεις το γεγονός ότι ο φίλος εδώ Χατζινάκος είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων. Ποιος είναι? Χαμηλών τόνων. Χαμηλών, δηλαδή παλιότερα. Που είχε, ας πούμε, πιο δυναμικούς αριανούς δίπλα σου, όπως ο Μένιος που έβγαινε στο εξωτερικό, όπως ο Εκρηφικός Μπουγάτσας ή ο... Α, και ο Μένιος μια χαρά κριτική έκανε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι στο φίλο του Χατζινάκου, ας πούμε, τον τρολάρεις πολύ με τον Άρη. Ενώ παλιότερα με τον Μένιο, τον Ζάχο, τον Μπουγάτσα, ας πούμε, δεν υποτιμούσε πολύ την ομάδα. Τελικούς πήγαινε η ομάδα. Δεν υποτιμούσε. Δεν υποτιμούσε πολύ. Τώρα, με τον Μπουγάτσα εκεί πέρα και τον Τρίγκο χαμός γινόταν. Τι δεν υποτιμούσε. Πάντα τον Άρη τον υποτιμούσε εδώ πέρα ο διπλανός μου. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι τώρα να πούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει, αλλά. Τώρα ήταν και ο Άρης, ρε φίλε, 4 χρόνια λείπαμε. Τι να κάνουμε, στα χωράφια μας αδέσαμε. Κάτσε, ρε φίλε, 4 χρόνια. Αλλά σαν μέγεθος είμαστε μεγάλο. Δεν αλλάζει. 4 χρόνια έλειπε ο Άρης, έτσι. Έλειπε. Το δέχομαι. Εγώ ξέρω ότι φέτος έγινε ένας τελικός. Από τη μία ομάδα επιστρέφηκαν, ας πούμε, από τα 17, 4.000 είχε 13.000 κόσμο, η άλλη είχε 15 και 13.28, όσο έχει ο Άρης μόνο το 10 τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια. Ένα εκατομμύριο κόσμο. Φίλε μου και ο κόσμο, κάναμε μία δημοσκόπηση με πάρα πολλού ψήφου. Δεν παίζει ο κόσμο μπάλα, ρε. Πού είναι ο κόσμο να πει. Δεν παίζει ο κόσμο μπάλα. Ναι, αλλά για να κρατηθεί ο κόσμο σε μια ομάδα, αυτό σου λέμε, πρέπει η ομάδα να έχει δυναμική σα σύλλογο. Εσείς εδώ κάνετε μια παρανόηση. Επειδή τόσα χρόνια ομάδες δεν είχατε και επειδή οι εφημερίδες και τα site έπρεπε να πουλήσουν κάτι, σας πουλούσαν αυτή τη λακαμία του κόσμου. Κάνανε τον κόσμο. Κάτσε να στο πω, ρε φίλε. Κάνατε τον κόσμο πρωταγωνιστή. Και να εκπομπή ο Super 3, και να εκπομπή η Θύρα 4, και να εκπομπή ο ένας, και να ο άλλος. Και να φίρμα ο άλλος. Κάνατε τις ομάδες δευτεράντζες και τους λαούς τους. Κάνατε να πούμε πρωταγωνιστές. Ήρθε λοιπόν ο καιρός. Που ξεφτυλίσατε, ξεφτυλίστηκε ο θεσμός του κόσμου, διότι η Ξάνθη, ο Ατρόμητος και οι άλλοι πηγαίναν Ευρώπη και ο Άρης με τον κόσμο έπεφτες με το σουβλί να παίξει. Ναι, αλλά και 100 χρόνια ελεύθερη Θεσσαλονίκη, ναι. Πες μου εσύ ένα παοξύ δήμαρχο ή περιφερειάρχη ή Αριανή βγαίνουν οι Ηρακλειδείς. Πού είναι ο τεράστιος κόσμος στην πολίτη, ρε φίλε. Δηλαδή με οπαδικά κριτήρια ψηφίζει ο κόσμος ή με πολιτικά. Δεν ξέρω τι ψηφίζει. 100 χρόνια, δηλαδή κατεβάσαν ας πούμε το καλαφάκι του Σταύρο. Έχασε το. Ο Μπουτάρης τον έκανε πλάκα στις εκλογές. Ποιο καλαφάκι, ρε φίλε, το Σταύρο. Ναι. Ο καλαφάκι. Ο καλαφάκι σε βλέπει. Σε βλέπει και κοκκινίζει από την τροπή, ρε. Τι καλαφάκι πολιτικό, ρε. Ο καλαφάκι είναι χαμηλών τόνων, ρε. Ρε, ας κατεβάσουν το Ζουράρι. Θέλω να σου πω ένα δήμαρχο να πούμε δικό του, δεν μπορεί να βγάλουν από. Ευγάζουν, σηκές. Ανηλίδη. Ναι, σηκές. Γιατί λίγο, σηκές που είναι, σε ποιο πολεοδομικό συγκρότημα. Ένας παλιός δικός σου ξέρει, είχε πει ότι άμα αποκλείσει Θεσσαλονίκη από δυτικές συνοικίες στην επαρχία, δεν γεμίσει ούτε με τον Ολυμπιακό ή του. Μόνο από δυτικές συνοικίες όμως και βάλει πληθυσμό της πόλης. Όλοι μας εμένει στις δυτικές συνοικίες. Τότε δηλαδή κάθε φορά που βγαίνει δήμαρχος Αριανός, να σας δίνουν και ένα τίτλο εσάς εκεί πέρα. Να μας δίνουν, να πούμε, ξέρω εγώ. Κύπελο παγωτό. Άντε, γεια. Γεια. Να σοβαρευτεί ο Άρης και ο οργανισμός και ο Άρης είναι ασόβαρος. Ο Άρης είναι ασόβαρος. Ασόβαρος και έχει μια λαμογιάρικη, είχε μια λαμογιάρικη συμπεριφορά. Όπως είχε και ο ΠΑΟΚ λαμογιάρικη συμπεριφορά. Δηλαδή και τώρα έχει ο ΠΑΟΚ λαμογιάρικη συμπεριφορά. Απλά κλείνει τις τρύπες ο Σαββίδης. Όλοι το Σαββίδη το βλέπω σαν νούμερο. Σαν λεφτά. Παλιότερα επηγούμενο επί Ζαγοράκη. Επί άλλων διοικήσεων γινόταν τα πάρτι του αιώνα εκεί πέρα. Ήρθε και τα άσβησε ο άλλος. Δηλαδή και στον ΠΑΟΚ δεν ήταν καλύτερη. Ήρθε ο Κοντός και τους έφτιαξε. Αυτή πρέπει να είναι η κριτική. Αλλά όχι όμως τον Άρη, θα σου πω εγώ. Ήρθε ο Μπατατούδης, δεν είναι παοξής ούτε οπαδός. Ήρθε ο Ζαγοράκης, είναι αεξής. Και ο Βιολίδης δεν οπαδεί. Ήρθανε παράγοντες, δεν οπαδεί. Εσείς βγάλατε από το σπλάγνα των οπαδών σας παράγοντες και. Από αυτό σαν τον Άρη. Εκεί και λοιπόν, θα ζούμε μια ζωή με αυτό τώρα. Ναι, θα ζεις μια ζωή με αυτό. Το πληρώσαμε, Ραπτόπουλε. Ναι, όχι, το πληρώσαμε 4 χρόνια στα χωράφια. Τελείωσε. Πάει αυτό. Η ομάδα γύρισε σελίδα και ο κόσμος άλλαξε μυαλά. Θα το δούμε. Πάμε. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Έλα, στο κλάμα τώρα. Μια ζωή θα λες αυτό το πράγμα σε τώρα. Την πήγε την έση καραμέλα μια ζωή. Πάμε επόμενη γραμμή. Όταν ήρθε ο Σαββίδης στον Άρη, ο Σκόρδας δεν τον ήθελε όμως. Και τώρα θέλω παράγοντα. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Α, δεν τα ξέρεις εσύ. Όχι, δεν τα ξέρω. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι. Μην υποτιμάτε τον Άρη, ρε παιδιά. Μην υποτιμάτε τον Άρη.
Τι σου φταίει, τι σε φταίνει εμείς οι Αριανοί. Σε είπα ρε φίλε ότι με φταίσε κάτι. Άλλο σου λέω. Για το Μέσα Αριανό η ομάδα του έχει ίση και μεγαλύτερη αξία και από τον ΠΑΟΚ. Ε, και εγώ το κόρτομπά μου είναι Φεράρι, εντάξει, είναι αμαξάρα. Ό,τι θες και να πεις. Είναι αμαξάρα, θα βγω στον δρόμο και θα τρίζουν τα λάστιχα, ναι, καλά, καλά. Κόρτομπα και το Σκόντα που έχει την. Έλα μωρέ τώρα, με το Σκόντα τώρα, τον Άρη τώρα. Κάνε ομάδα, πάρε παίκτες, κάνε 30.000 διαρκείας, 15-20, πάρε μεγάλο συμβόλαιο, φέρε παιχταράδες, πάνε στην Τούπα, φέρε διπλό, ισοπαλία. Ατράβα μιας Ευρώπη όπως βγαίνει ο Ατρόμητος και άλλα τα ξαναπούμε. Θα πάω και θα πάω και για μένα για την κόρη μου. Άντε μπράβο, φιλιά, να σε καλά. Θα το κάνω. Να σε καλά, να πας. Να πάει πέμπτος ο Άρης, να παίξει την μπάλα του, να γεμίσει 20, 15, 18.000, 12, να κάνει μεταγραφές καλές. Να κάνει τις αυξήσεις με το κου κεφαλαίου, να πληρώσει κανένα ρεύμα. Θα μου πει στον ΠΑΟΚ το πληρώνει το ρεύμα, η Πατουλίδη το πληρώνει το ρεύμα. Βρείτε κι εσείς έναν εκεί να πληρώνει το ρεύμα. Κατκουνηθείτε τσουβάλια, ο Άρης και ο Άρης. Πάμε επόμενη γραμμή. Συγκεκριμένα πράγματα λέμε. Δεν λέμε ο Άρης και ο Άρης, τα λέμε. Τι άσε κάνω εγώ τώρα, σε βάλω στην ίδια μοίρα με τον Ατρόμητο. Παίξε με τον Ατρόμητο, πάρτον, βγες πέμπτος να βγει ένα τόσο Ατρόμητος, να σε πω μπράβο. Μα, θα πάω. Μα αυτό έχω απέτηση να έχει απέτηση. Φυσικά. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι είσαι εσύ? Αεξής. Με κλείσατε χθες ενώ δεν έβρισε, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, φίλε, άμα είπες καμία παρασπονδία σου και ξέφυγες, να πούμε. Δε. Είπα το τέλος πάντων. Μην το ξαναπεί. Χαιρετώ την εκπομπή εκεί πέρα. Ναι. Το γιατρό που έχω να τον ακούσει καιρό. Ναι, όχι, εδώ. Να πω την αλήθεια. Μπορεί να μην τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση βάσει αυτού που λέει για την ΑΕΚ, αλλά σαν παρουσία εκεί. Ανεβάζει την εκπομπή όπως και να έχει. Ήθελα να πω ότι ο Μελισανίδης, ο οποίος δεν βάζει λεφτά, εκείνο τζάμπας, μέχρι στιγμής έχει βάλει τα περισσότερα. Και τώρα τι τζάμπας είναι. Και ο άλλος ο Σαφίδης, θα ανοιχτό το συμβόλαιο, το budget, πήρε το Χατσερίδη που τα 100 μέτρα τα κάνει σε ένα χρόνο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και ο άλλος ο Βρουτόταυρος, κάτι σαπάκι από την Νότιχαμ θέλει να φέρει στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Λοιπόν, άκου εδώ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, σαπάκια θα έρθουν φέτος στις ομάδες. Εγώ περιμένω φέτος ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα, πολύ κακά ποιοτικό. Σαπάκια θα έρθουν όλοι. Δηλαδή, κακή ποιότητα, αλλά συγκλονιστικό, γιατί θα γίνει πιστεύω μάχη. Ο άλλος 36 χρονών, το σκρά, να πούμε το σκράμπλ, πώς το λένε. Κακό ποδόσφαιρο είναι δεδομένο, θα δούμε φέτος. Ο άλλος πήρε τον Αλμπάνι. Ο οποίος τον κάνανε εξτρέμ τον Αλμπάνι, τρίγες, μέτριος είναι. Με τον Γκάιπερ στην ίδια και με τον Εργοτέλη. Άκουσε με λίγο για τον Αλμπάνι. Σαν τον μεταγραφικό σύραλο του περίεργο. Κάτσε να μου για τον Αλμπάνι. Τι Αλμπάνις μωρέ. Άκουσε λίγο να σε πω. Ο Αλμπάνις είναι ο δεύτερος πιο εύστοχος πρωτάθλημας παίκτης στη Super League μετά τον Πρίγιοβιτς. Έχει βάλει 7 γκολ και είναι ο δεύτερος πιο εύστοχος προσπάθειας μετά τον Πρίγιοβιτς. Ένα το κρατούμενο για τον Γκάιπερ. Ρε ταχύτητα έχει. Πώς δεν έχει ρε φίλε. Αλμπάνις είναι καλός ποδοσφαιριστής. Τι λες ρε Ραπτόπουλε. Δεν έχει ταχύτητα ο Αλμπάνις. Δεν μ' αρέσει. Τι δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Επειδή έχει κούρημα δεκαετίας 80 να πούμε. Είναι αργός στην έκρηξη. Άντε τώρα. Άντε τώρα αργός στην έκρηξη είναι. Έβρισκε στον Απόλλωνα χώρους. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο Αλμπάνις τώρα. ΑΕΚ πάει, θα τον δουλέψουν. Στην ΑΕΚ θα πάει Αλμπάνις. Καλός παίχτης είναι. Δεν έχει. Είναι τεχνίτης. Και στον γκολ καλός είναι. Δηλαδή ο Μπακασέτας είναι καλύτερος. Τι είναι, λέει. Μπακασέτας δηλαδή είναι καλύτερος από τον Αλμπάνι. Μπακασέτας νούμερο 2. Αυτό το στυλ. Άντε ρε, αυτό που βλέπεις και μπάλα τώρα, παράθεμα. Τελείως διαφορετικό στυλ παίχτης. Άντε το δούμε τον Αλμπάνι. Για λέγε. Αύριο η ΑΕΚ κάνει πρώτο στον Αραούχο 3,5 εκατομμύρια ευρώ και το Μωράν στη Λας Πάλμας. Για αυτούς που λένε τζάπα το Τίβιρ. Ναι, όταν λέμε το είναι μια ανάσα την ΑΕΚ. Για αυτούς που δεν ξέρουν. Θέλει το Μωράν η ΑΕΚ. Θα τον δώσει το Μωράν στη Λας Πάλμας. Α, να τον δώσει το Μωράν, γιατί άμα τον ήθελε θα ήταν περίεργο. Όχι, ούτε καν ρε. Απλά σημαίνεται επειδή τον θέλει, η ΑΕΚ θα προσφέρει χρήματα και το Μωράν σαν ανταλλαγή αντί για τον Αραούχο. Και επίσης για τον Κάιπερ, για αυτούς που λένε ότι και καλά που πετάνε λάσπη, ο Κάιπερ στον Εργοτέλη πήρε 15.800 ευρώ. Η ΑΕΚ του προσφέρει 4 χρόνια με κλιμακωτά. Την πρώτη χρονιά 80.000, τη δεύτερη 100.000, τη τρίτη 130.000. Εκεί η ιστορία είναι λίγο περίεργη. Κάιπερ... Δηλαδή, όταν ο Ατζέντης λέει ότι ηθικά η ΑΕΚ δεν είναι σωστή απέναντι στον παίχτη και ότι δεν θέλουμε τίποτα να πάει στην ΑΕΚ. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει πραγματικά, δηλαδή μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Αυτό ξέρει γιατί γίνεται, άκου να σε πω εγώ, ο μάνατζερ του Κάιπερς είναι μάνατζερ του Πρωτό. Έχει άρεσε σχέση με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι λάθος τελείως. Καλό θερματοφύλακας. Να πω κάτι σχέση έχει αν ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις με τον μάνατζερ, δηλαδή τον πελάτη θέλει να πει. Δηλαδή το να πάει πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής από τον Εργοτέλη στην ΑΕΚ
είναι πρόοδος τεράστια. Σημαίνει ότι έχει κάνει σημαντική. Και με πενταπλάσιες αποδοχές την πρώτη χρονιά. Δηλαδή εντάξει τώρα από τον εργοτέλη του Γκόνια. Τι άλλο να θέλει, πλάκα κάνουμε. Να πας τώρα στην ΑΕΚ, εντάξει είναι τεράστιο άλμα στην καριέρα σου. Και άκου, ο Ολυμπιακός απλά προσπαθεί να χτυπήσει επικοινωνιακά την ΑΕΚ διότι δεν μπορεί να τη χτυπήσει καθόλου. Αγωνιστικά φέτος ο Ολυμπιακός, να ξέρετε, θα είναι τρίτος, τέταρτος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μεταξύ θα πέσουν κορνέδες και εγώ αυτό ακούω. Κλείσε, φιλιά. Και πάω, γεια σας, γεια σας. Γεια καλά, αυτό ακούω κι εγώ. Ολυμπιακός. Εγώ πάντα κρατάω μικρό καλάθι για Ολυμπιακό. Ναι, το βλέπω τον Ολυμπιακό. Άρχισε ο άλλος να μην επενδύει. Είναι και σε ένα χρόνο που μέχρι να βγει η Νέα Δημοκρατία είναι ο χοντρός κάθεται πίσω. Θα αρχίσει εκεί και ο κόσμος να βγάζει δόντια. Καλημέρα, ναι. Ας βγάλουν και αυτοί οι δόντια. Πρέπει. Έλα, φιλέ. Έλα, Αγωστή. Ναι. Πιο μπροστά πήρα στο άλλο κανάλι, Αρένα, πώς λέγεται. Είναι ένας, πώς λέγεται, Λεβεντογιάννης, Λαγογιάννης. Λεβεντογιάννης. Εντάξει, ναι. Λαγογιάννης. Εντάξει. Αυτό δεν είναι Παοξής, είναι Παοξής. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, τι σε πειράζει. Εντάξει, ξέρεις τι. Τι. Το έπαιξα Αριανός. Και στο τέλος αλήθηκα και είπα την αλήθεια. Ναι. Λέω ποιο γκολ σου έχει μείνει μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Ναι. Αυτός με είπε ποιο ήταν το ταλέντο που έμεινε ταλέντο και πήγε στη Ζάφη. Στη Ζάφη έμεινε ταλέντο και έπαιγε ο Τουρσουνίδης. Ο Τουρσουνίδης. Ναι. Ναι. Και εγώ δεν είπα Καστίγιο, Ριβάλντο και έτσι. Ναι. Και το λέω ρε κορίγο. Ναι. Σε ένα πλάκα σε κάνω. Είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Ένα ακούστηκε αυτό εγκόστα. Δεν πειράζει. Τώρα θα πιεις ένα λεμόνι, ένα καφέ. Γιατί θα πιεις ένα λεμόνι, ένα καφέ ελληνικό ωραίο. Δεν ακούστηκε, δηλαδή ναι, οι τελευταίες κουβέντες που ναι. Ήθελα να το πω. Δεν τις άκουσες. Ναι, ήθελα να το πω. Ναι. Δεν ακουστήκανε. Πέστες. Ακούω πιο μπροστά τη φωνή. Ναι, μήπως μάκρυνες τα φωνή εντα πολύ. Νόμιζε ο άλλος μάρσανες να πούμε. Πες τα εδώ τι θες να πεις. Όχι, όχι εγώ. Πάει τελείως. Όχι εγώ. Ω, δε τι. Δεν ακουστήκαν αυτά που τα τελευταία λόγια. Καλά, θα τον πάρω εγώ αύριο τηλέφωνο, τον πάρω άλλη φορά να σε αφήνει. Έγινε, κλείσε. Μην κάνεις παράπονα, κλείσε. Εντάξει. Και μην κοιμάσαι μπρούμητα γιατί έχετε και αναρωφήσεις ανάσκελα και το μαξιλάρι στην πλάτη απάνω. Γιατρέ, ένας φίλος μου πέθανε έτσι. 30 ετών. Τα κοπάνισε, έπεσε να κοιμηθεί. Χαρχούρ, χαρχούρ, οι άλλοι νομίζαν ροχάλισε. Έκανε στρόφηση. Έκανε στρόφηση. Και πέθανε έτσι. Καλημέρα, να προσέχετε. Όταν πίνετε ανάσκελα, όρθιοι, μην κάνετε βλακίες, να προσέχετε. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει η ανάποδη στροφή. Καλημέρα. Ναι, για σας. Για σας που σέρνετε τα φωνή, τα λέω. Λέγε, φίλε, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ, ναι. Γιώργος Πόδος Παναθηναϊκού. Καλώς τον. Τον ασέξουαλ του Κνίδρου. Ο ασέξουαλ εδώ, ρε. Ναι, εδώ είμαστε. Αυτό που είπες για τον κόκκινο είναι πιο έξυπνος από ό,τι φαίνεται. Ήταν ξυπνάδο, δηλαδή. Για σένα, λέει, γιατρέ. Αυτό γιατί μην πείτε το είπες, έχω την ηχογράψει, θα το βάλαμε χθες. Εντάξει, είπατε εκτός ραδιοφώνου Ερτζιανών μπορεί να είναι πολύ πιο έξυπνος από αυτό που φανίζεται εδώ πέρα. Στον κόσμο, στο ευρύ κοινό. Άμα σε βρίζεις τέτοιο. Είναι υποτιμητικό αυτό. Εσύ πώς το βλέπεις, δεν το βλέπεις προσωπικό. Καταρχήν η εκπομπή εδώ πέρα έχει ένα σιτρικό χαρακτήρα, δηλαδή θέλει να δείξει κάποια πράγματα στον κόσμο για να απολαύσει κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικά. Οι άνθρωποι κάνουν τέχνη εδώ πέρα. Βέβαια. Τι σημαίνει ότι ας πούμε Ευθυμίου. Είπες μπορεί, δεν είπες είναι, κάνει ρόλο. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι ο Γρηγόρης είναι ανόητος. Ίσα ίσα. Ένας άνθρωπος που είναι επιτυχημένος στη δουλειά του ναι. Και βγάζει χρήματα ναι. Χωρίς να δαπανάει ιδιαίτερα πνευματική ενέργεια. Γιατί το να είσαι χαρισματικός στην επικοινωνία με τον κόσμο. Εντάξει, τι να πω παραπάνω. Από ό,τι φαίνεται το κριτήριο σου είναι λίγο. Τι δεν δαπανάει, είπε. Εγώ τον κόκκινο ούτε να τον ακούσα δεν μπορώ. Σήμερα το μεσημέρι δεν το έκλεισα με τον που έφυγε ο Ραπτόπουλος. Αλλά αυτό που είπε ήταν προσβλητικό. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι προσβλητικό. Τι είπε, δεν δαπανάει. Το να μην δαπανάς ιδιαίτερη πνευματική ενέργεια. Δηλαδή υπάρχουν δουλειές οι οποίες πρέπει να είσαι συνέχεια εκεί στο διάβασμα, στην απέτηση που είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ναι. Απαιτείται πνευματική ικανότητα. Δηλαδή. Εννοείται. Δηλαδή, το να μπορείς, ναι. Ας πούμε, τόσο ξεκούραστα να παράγεις χρήμα, αυτό είναι χάρισμα. Είναι χαρά. Δεν είναι χάρισμα. Το πλάθιες όμως και άλλο είπες πριν, εντάξει. Νομίζω αυτό είπα. Μήπως δεν, παιδιά. Είπα ότι εκτός αέρα δεν είναι το έτσι όπως εμφανίζεται εδώ πέρα. Ναι. Εντάξει, μπορεί, είπες. Εντάξει, τώρα δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, δεν κάνουμε παρέα.
Σου φόρτιζε. Η πλάκα είναι ότι εγώ τον κόκκινο. Σαν παραγωγό δεν μ' αρέσει καθόλου ο κόκκινο. Αλλά με εκνεύρισε αυτό που είπε. Δηλαδή υπονόησε ότι δεν είναι έξυπνο με αυτό που είπε. Και μετά καλά σε έκανε και σε έβρισε δηλαδή. Ποιο με έβρισε. Ποιο τον έβρισε. Καλά, εσύ ζει στον κόσμο, άστο. Εγώ ζω. Δεν έστειλε το ραπτόπλο μήνυμα. Είσαι. Εμένα. Καλά, άστο. Εμένα έβρισε. Καλά, καλά, μην είναι. Μην ουζομαγία ή και χωρί ουζομαγία. Ποτέ δεν πίνω, δεν πίνω. Δεν πίνω. Καλά, κάνει. Να κάνω μια ερώτηση να το χαλαρώσουμε. Πε μα ηλικία, τι κάνει. Ουζομαγία, τα βλέπω όλα τα και τη στροφή. Μην παίρνει τώρα τι τακτικέ του κόκκινου. Μόλι κάνει κριτική κάποιο, τη δουλειά κάνει και τέτοια αυτά. Με το Ραπτόπουλο θα μιλήσω. Για πάμε. Με το Δόνι είπε, λέει, θα έρθει τελικά. Εγώ θα πω στα αλήθεια. Μίλησα με το Δόνι, γιατί είχα βγει και είπα ότι είναι τσιγκουναράς και γύφτος μεγάλος και ότι άμα δεν έχει ο Παναθηναϊκός φράγκα δεν πάει. Και με λέει, ρε άνθρωπε, εγώ έχω φτιάξει μια καλή περιουσία και επειδή είμαι και Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός, έχω κάνει καριέρα στον Παναθηναϊκό, θα πάω και ας μην έχει την οικονομική ευρωστία. Βέβαια, επειδή είναι εξυπνότατος άνθρωπος ο Δόνις, ο Γιώργος. Λέει ότι ας πούμε εγώ θα πάω ένα χρόνο και αν περάσω και στην να είμαι εγώ προπονητής στη μετάλλαξη από τη μια στιγμή στην άλλη πάει ο Παναθηναϊκός σε άλλα οικονομικά δεδομένα, γιατί να μην πάρω εγώ ας πούμε σαν προπονητής τα σκύπτρα της Κυτάλη και να ξεκινήσω μια καλή πορεία και με τον Παναθηναϊκό. Το βλέπει έτσι ο άνθρωπος και θέλει να μείνει και στην Ελλάδα. Το ρίσκο δεν είναι τεράστιο να πάει σε μια ομάδα με περιορισμό μεταγραφών με μείον 6. Κοίταξε τώρα, ο Δόνης, άμα βγει 7ος με τον Παναθηναϊκό. Είσαι σίγουρος. Αν βγει 7ος ο Δόνης, ο 8ος. Ο Παναθηναϊκός ναι, είναι. Ναι. Αποφορία. Καλά, ρε, για τρεάθμο και ο Παναθηναϊκός είναι. Ναι. Έχετε ιδέα με τι συνθήκες θα παίξουν. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω με τον Άσιμ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Καλά, ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα. Συγγνώμη, φίλε μου, έχει ιδέα τι θα πει να ξεκινά με μείον 6 και να πει. Ξέρω, γιατί το ξέρω. Δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου. Ξέρω τι έχει θέμα με τον Παναθηναϊκό. Άσιμ να πω λίγο τώρα αυτό. Ρε, παιδιά, εγώ μιλάω ρεαλιστικά. Άσερε, γιατρέ, τώρα ρεαλιστικά τώρα δεν ξέρουμε τώρα. Δεν είναι μια κατάσταση. Παιδιά, ξεκινάτε με μείον 6. Το ξέρω, γιατρέ, εσύ όλα τα. Μην ονειροβατείτε. Το ξέρω, γιατρέ, το ξέρω την δύσκολη κατάσταση. Δεν περιμένουμε σαν να μας πεις. Για να το τελειώνουμε. Ο Δόνης βλέπει ότι φέτος η χρονιά είναι να βγάλει καλά δύο ταλέντα, να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να βγει 7ος, 8ος. Και άμα βγει 5ος θα είναι θρίαμβος. Επειδή υπάρχει είναι πολύ δύσκολο. Γιατί νομίζω μόνο ένα πάνω από 23 μπορεί να πάει. Και αν ο Δόνης είναι. Στο μεταβατικό στάδιο, όταν θα έρθει ο επενδυτής στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι τεράστιο λάθος που πάει σε αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Ο Δόνης. Ναι. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ στη θέση του Γιώργου του Δόνη και είχα την επιλογή στον ελληνικό χώρο να πάω κάπου για να αναδειχτώ. Στον Άρη, Ποιον Άρη, εντάξει. Θα πήγαινα στην ΑΕΚ αυτή στην τη στιγμή. Όχι, ο Ζουνίδης θα πήγαινε. Καλά, πήγε ο Ζουνίδης. Ωραία, έστω ότι πήγε ο Ζουνίδης. Η άλλη ομάδα δυστυχώς, θα πήγαινε, για πες. Να πάει στην Ξάδη. Όχι, δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να καλύψει τα θερμιδόνια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Ατρόμητος έχει προπονητή, η Τρίπολη έχει προπονητή. Άλλη ομάδα με να του δώσει, ξέρω εγώ, η Φώτη. Έφυγε. Τα πάω, τα λέω. Ναι, λέγε. Τέτοιο, επειδή ξέρεις, ακούμε συνέχεια. Ο Ταϊλανδός θα βάλει 30. Άστα ρε, δεν είναι μόνο ελπίδα στην Αφρική. Και δεν βάζει κανένα τίποτα στο τέλος, κατάλαβε. Εμπόριο ελπίδα στην Αφρική. Πήγε μόνο τράκι εγώ, τράκι είμαστε. Ούτε με το τράκι. Να βάλει κάποιο. Με το τράκι είμαστε. Ούτε αυτό. Επόμενο. Πολλά λέει, λίγα κάνει. Θα δούμε. Είδαμε τι έκανε στη Σπάρτη. Για ρώτα τον γιατρό, λέει, γιατί ο κόσμο στην Ξάνθη δεν πατάει στο γήπεδο, αφού κάθε χρόνο τερματίζει στη μέση και δεν έχει καμιά προοπτική, κάθε χρόνο τα ίδια ο κόσμο στην Ξάνθη καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Νομίζω το μήνυμα αυτό είναι πολύ επιδερμικό. Γενικότερα είναι στη φύση του Έλληνα. Μια ομάδα μονίμως χωρίς στόχους είναι, Ξάνθη. Τι έγινε. Να πω κάτι. Να βγάλουμε τη χρονιά. Να πάμε στο Λεσσαρέ, να πάμε τα κοψίδια, να δούμε και αυτά. Ο Έλληνας από τη φύση του είναι πανηγυρτζής. Η Ξάνθη είναι σταθερό πριν 2.500 κόσμο σε μια πόλη 50-55.000 κατοίκων. Ποιο έχει, 2.500 έχει το γήπεδο. Τόσο. Τα διαρκεία είναι 1.800. 1.800 είναι τα διαρκεία. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο Ηρακλής έχει παραπάνω διαρκεία από την Ξάνθη. Όχι, βέβαια. Όχι. Καλημέρα. Ναι! Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε! Καλημέρα κύριε! Εγώ, μ' ακούτε? Σ' ακούμε, πεντακάθαρα! Και σε όλη την παρέα σου εκεί, έχει σήμερα εκλεκτή παρέα. Πάντα τα καλύτερα παιδιά. Ναι, βέβαια, χρυσά. Ναι. Ο Κυρβάγκουλας πάλι ταλκά βγάζει. Βγάζει ταλκά γιατί μια ομάδα βγήκε η πρωταθλήτρια, πεντακαθαρίζει πρωταθλήτρια ναι. Και έφυγε τη Λασπάλβα να πάει τη σώση. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Πότε είναι μισάνοιχτη. Mm. Όποτε θελήσει θα φύγει. Μπάμω. Κοίτα τώρα αυτός τι θα κάνει. Ναι. Εκεί που τον παίρνει τον Μάνο, θέλει να πάρει τον Γκάιπερς. Θα πάρει άμα θέλει, ξέρω εγώ, και ποιον άλλο τον Κουτσιανικούλη. Και θα τους κάνει μια β' εθνική ομάδα. Μας έχουν κάνει τα ούλια τόσα χρόνια ότι δώστε λεφτά και φτιάξτε ομάδες. Παίρναν στα ταράκια τα 25, τα 30, εμείς την κουτσοπαλεύαμε μια με την τσέπη και ψάχναμε ψαροντιφικό να βρούμε χορηγό.
Έχανε σπανταράκια και δώστε και είχαν και τα φουρφούρια. Τώρα δεν έχουν και τα φουρφούρια. Ούτε δευτεράντζα δεν μπορούσε να βγει. Κυρβάγκουλα, ξύπνα. Ξύπνα, γιατί τη μαγιά που μας έκανε ο Μπούλης και μας έλεγε θα σε δώσω τον Τάτο, θα σε δώσω αυτόν, πώς το λένε που θα το φέρουν τώρα, ρε. Το αριστερό το πόδι. Ποιον λέει, ρε γιατρέ. Έλα ρε, αυτό που θέλω να πάρουν τώρα, το Φετβατζίδη. Το Φετβατζίδη και τους άλλους. Κοντός. Παιδιά, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή περνάει μια περίοδο λιτότητας. Έχει στόχο βασικό να μπει στο ομίλου του Ιωάννη. Όχι, με την τσέπη. Με την τσέπη για να τρέχουνε. Εμείς τόσα χρόνια και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός τρέχουμε με την τσέπη. Αυτοί πηγαίναμε με τα φουρφούρια, φουρφούρ, τον βγάλανε να πούμε το δεκάρι του εκεί πέρα, να πούμε τον Κωστάκη με 18 γκολ. Τα 13-14 ήταν πέραλτι, να πούμε, έπεφτε και κοιτούσε κατευθείαν στα μάτια. Δεν υπάρχει να πάρει τα πέναλτι και ξαφνικά το παιδί έπεσε. Λοιπόν, χάσανε τα φουρφούρια. Δεν υπάρχει ελληνική ομάδα χωρίς αμαρτία. Κάθε ομάδα έχει μια μεγάλη ιστορία αμαρτίας. Είτε είναι Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΑΕΚ, είτε ΟΠΑΠ. Το βασικό είναι, ρε φίλε, ότι ο γιατρός, από τη στιγμή που σταμάτησε ο Ολυμπιακός τώρα να παίρνει τα 20 και τα 25, 30. Δεν βάζει το χέρι σε τσέπη. Και εκεί πρέπει να είναι η κριτική. Εκεί πρέπει να είναι η κριτική του κόσμου. Χατζινάκο, η ομάδα σου τώρα και ο κ. Βαγκουλά Σκάι, η ομάδα σου ήρθε με εμά. Θα σε εξηγηθούμε καλά. Ποια είναι η σχέση σα, φιλικό 22 του μηνό. Θα κάνετε ένα σουλτάκι, θα σκάσουμε. Το όνομα τη ΣΑΕΚ, αυτό εννοεί. Ναι. Ναι, δεν ξέρω εγώ τέτοια. Κάποιο άλλο φίλο. Ένα σοβαρό ερώτημα στο φίλο. Έτσι όπω είναι αυτή τη στιγμή. Για να το έχει με την εμπειρία σου, δεν θα είναι sold out. Έτσι όπω είναι. Σάκ, δεν θα είναι sold out. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ θέλω να κάνω ένα σοβαρό ποδοσφαιρικό ερώτημα που αφορά την δυνατότητα ελληνικών ομάδων στην επόμενη τετραετία να μπουν στου ομίλου του Champions League. Καμιά δυνατότητα. Όταν 16 εισιτήρια. Ούτε αξίζουμε. Είναι στα μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν αξίζουμε ρομάδα στο Champions League αυτό το πρωτάθλημα. Δεν αξίζουμε. Στην Ευρώπη θα είμαστε δύσκολα και. Η Ευρώπη λίγο, όλοι, τίποτα. Δυστυχώς το μέλλον μας δεν θα είναι 5 ομάδες, θα είναι 4. Το Europa League. Το Europa League είναι το ταβάνι των ελληνικών ομάδων. Έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακός είχε ένα καλό timing όταν έπαιρνε το πρωτάθλημα. Το Europa League βγαίνει ο ατρόμητος και δεν το θέλει καμιά ομάδα να το βάλει τηλεοπτική στέγη. Έφυγες. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε εμείς οι Αριανοί, λέει ο 385, είναι μια απλά λέει, μια οργανωμένη διοίκηση η οποία δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος και ό,τι ακολουθήσει είτε σωτηρία είτε οκτάδα δεν μας πειράζει αρκεί να υπάρχει υγεία στο σύλλογο. Αυτό είναι μια πολύ ωραία τοποθέτηση. Καλή. Εννοείται λοιπόν, ότι αυτό. Και ο φίλος που εννοείται, λέει, εννοείται αυτό. Και ο παράς της Football League, να πούμε το εξής, ότι η Παναχαϊκή με τον Κούγια έχει μεγάλη αντιπαλότητα. Αν θυμάστε στο παιχνίδι με τη Λάρισα που είχε γίνει στον Παπελοποννησιακό. Τις επόμενες αγωνιστικές πήγε την ομάδα στην Κόρινθο. Ο άνθρωπος είναι ο Κούγιας, εντάξει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η Παναχαϊκή φέτος που έχει μια αξιόλογη πορεία είχε 6 με 7.000 κόσμο σε κάθε αγωνιστική στο γήπεδο. Αναστενάζει ο Κροατής. Φίλε, εσύ που αναστενάζεις, ναι. Έλα, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, εσύ, κύριε, ναι. Τι να λέμε, μπορώ να κάνω ένα διάλογο μαζί σου. Ναι. Λοιπόν, τσίκλισες λίγο τους Αριανούς. Πού καθόλου. Μονίμως το κάνει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και βγήκανε τώρα. Και ο ένας ανέφερε για το τελικό το φετινό, ότι γυρίζαν 4.000 εισιτήρια πίσω, δεν αναφέραν τίποτα για τον κυπελούχο, έτσι. Ναι. Για τον περσινό τελικό δεν μας είπαν τίποτα, ότι ήταν υπεράριθμοι οι παοξίδες, ούτε μας είπανε αυτοί όταν κατεβήκαν κάτω, γιατί τα ντοκουμέντα υπάρχουν, ότι πήγαν οι παππούδες με τα εγγόνια, τα ξεχάσαμε αυτά. Τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα ξέρεις μόνο τι πάει καλά, Ραπτόπουλε. Ο τζόγος, η πορνεία, τα ναρκωτικά. Όχι, είσαι λάθος. Πάει η ώρα σωστά. Η ώρα. Δηλαδή η ώρα είναι τώρα ή παρά ένα ή και ένα. Ρε τον άνθρωπο. Ναι, ρε φίλε. Ρε τι ώρα πάει καλά. Ρε τον άνθρωπο. Λοιπόν, τι... αυτό πάλι παίζεται. Θα σε κάνω μια ερώτηση, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Τόση ώρα οι Αριανοί, οι Θεσσαλονικείς, μιλάνε για το Σαββίδι, μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, μιλάνε για το λαό τους, ιστορίες. Με εμένα τα βάλανε. Ρε φίλε, άλλο θέλω να φτάσω, ναι, για να δεις την κακομοιριά αυτήνης εδώ της πόλης. Μιλάμε ας πούμε για το Σαββίδι ότι επειδή έχει λεφτά, τα 5 εκατομμύρια τα καλύπτει. Ναι. Ο Ραπτόπουλος το λέει αυτό, Γεργιάννη. Ο Ραπτόπουλος το λέει. Κάτσε. Για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που μπορεί να μην τα καλύπτουν.
Έχετε μιλήσει, παιδιά, καθόλου? Τι να κάνετε. Ο Μελισανίδης οικονόμησε τις Μιχαλούς φέτος. Ο Μαρινάκης κονομάει εδώ και 10 χρόνια, τα μαλλιά του έχει βγάλει. Τι να πούμε. Δεν βουλώνει τρόπες αυτοί. Για δέστε τους ισολογισμούς. Τα ανοίγματα της ΑΕΚ τα καλύπτει με άτοκα δάνεια η Oil Tank. Να γνωρίζετε, ο οποίο είναι συμφέρον τον Μελισανίδη. Α, μπράβο. Είδες πόσο ενημερωμένος είμαι, άσε εδώ πέρα. Εντάξει, υπάρχει. Συγγνώμη, εσύ είσαι ο γιατρός. Ναι. Άρα, πες λίγο τις αλήθειες εκεί και να αφήσουμε λίγο τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Όλες οι ομάδες έχουν ανοίγματα. Μερικές καλύπτονται από δάνεια, είπε. Εσείς δηλαδή τώρα πιστεύετε ισολογισμούς και τέτοια κολοκύθια. Άλλο λέμε. Ότι αυτό που εμφανίζεται. Μπορεί ο λογιστής να είναι. Ο λογιστής μπορεί για λόγους. Άντε. Εντάξει, άλλο λέμε. Δηλαδή, θες να μου πεις φέτος με το market pool που το πήρε όλο από το UEFA με πάνω από με καμιά 15 εκατομμύρια έσοδα από το UEFA. Τα έξοδα είναι. Συν. Πλήρωσε τώρα το Μασούτ και τον ένα και το άλλο και μπήκε μέσα. Θα μας τρελάνε τώρα εδώ πέρα, έτσι. Μιλάς για ένα Μασούτ που δεν υπάρχει από τον Ιανουάριο. Τα συμβόλαια σου λέω, αδερφέ μου, τα συμβόλαια. Ότι ΑΕΚ με πλήρωσε. Με κανένα. Συμβόλαια, πες μου τα συμβόλαια. Της πλάκα συμβόλαια έχει, αυτό σου λέω. Της πλάκα συμβόλαια έχει η ΑΕΚ φέτος. Μπράβο τώρα, αυτά μου λες τώρα ότι πάνε να καλύψουν. Γιατί δεν λέτε για τα 25 που πήρε από τον Περιφερειάρχη για να αρχίσει το γήπεδο. Άλλο ρε φίλε το γήπεδο, επένδυση είναι. Αυτή είναι μαγιά του. Η επένδυση πάλι δεν βγαίνει από τα λεφτά του Τίγρη όμως. Ναι, μαγιά του. Άλλο ένα γήπεδο για να κάνει μια ομάδα. Εκεί θα μπει μέσα. Να πω κάτι. Εκεί λογιστικά για να κάνει γήπεδο θα μπει μέσα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για τους μη γνωρίζοντες, ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος του κύριου Μελισανίδη στην ΑΕΚ? Ο κύριος Μελισανίδης δεν είναι μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ. Είναι ο κύριος Γατζούλας και ο κύριος Αγγελόπουλος του μπάσκετ. Έτσι. Ο κύριος Μελισανίδης είναι μεγαλομέτοχος της κατασκευαστικής του γηπέδου. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και αυτό η γιατί, οικονομική γιατρέ. Σχέση, η οικονομική σχέση που έχει με την ΠΑΕ ΑΕΚ είναι να κάνει. Τα λογιστικά τερδεύει ποια είναι, γιατρέ. Λογιστικά τερδεύει ποια είναι. Τα γιατί όμως. Τα ελλείμματά τη κάθε χρόνο, αυτό εμφανίζεται περίπου. Οι ισολογισμοί, για να ξέρει, Βασίλη, βγαίνουν γύρω στο Νοέμβριο. Εκεί δημοσιεύονται. Αυτά είναι λογιστικά τερτύπια. Είναι λογιστικά τρίξτε με ενδιαφέρει τι είναι. Τα γράφουμε εκεί που δεν πιάνουν μελάνι. Αυτά τα λογιστικά τερτύπια τα κάνουν. Προκήρυξε μια ΑΜΚΑΠΑ 30 εκατομμυρίων ευρώ πριν 2-3 χρόνια, η οποία ακόμα να ολοκληρωθεί για την κατασκευαστική του γηπέδου. Δηλαδή, περιμένει. Αυτά τα 30 εκατομμύρια δεν εμφανίστηκαν ποτέ από την ΑΜΚΑΠΑ που προκήρυξε ο κ. Μελισανίδης. Προφανώς δεν τα έβαλε ούτε ο ίδιος. Και αυτή τη στιγμή ξεκίνησε εργασία στο γηπέδου με άλλα κεφάλαια. Και να σου πω και μια άλλη, γιατρέ. Εγώ τώρα, όταν η Μαλαισία βασιλεύει, εγώ θα κοιτάξω ισολογισμούς ομάδων, ρε. Σοβαρολογούμε ρε τώρα εδώ πέρα. Όταν γίνεται της Μαλαισίας αυτά τα ελληνικά πρωταθλήματα εδώ πέρα, θα κοιτάξω εγώ ισολογισμούς τώρα ομάδων. Άιντε ρε, καθίστε. Κοίταξε, ούτως ή άλλως η ΠΑΕ είναι βιομηχανία παραγωγής ζημιών. Για να... Δεν βγάζουν θετικά, ρε, έχει εφορίες, ρε, είστε ηλίθιοι. Αυτό, για... μπράβο. Άρα τι να κοιτάμε ισολογισμούς τώρα, να λέμε λόγια τώρα. Πάμε κόσμο. Πάμε κόσμο. Ίσως και λυσμένους ισολογισμούς. Πάμε κόσμο, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μίτσο Φερακλητάς. Καλώς τον. Καλημέρα. Θα ήθελα να πω λίγο, εντάξει, από τους ίδιους λόγους, ότι ο γιατρός κάνει λίγο με τον Ηρακλή αν να έχει χωρίσει κάποιος με την κόμενα και μετά την... Τη βρεις την κόμενα. Κακία. Εγώ δεν έχω αυταπάτες, είμαι ρεαλιστής. Βλέπω το ρεπορτάζ, το κρίνω αντικειμενικά. Εντάξει, ο Ηρακλής δυστυχώς έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά και δεν έχει προοπτική. Δηλαδή το νεκροκρέβατο περιμένει σιγά σιγά. Εκτός αν αυτή η ομάδα απαλλαχθεί από τα πάθη της. Δει κατάματα την πραγματικότητα και πει ότι δεν είμαστε καλά, πρέπει κάτι διαφορετικό να κάνουμε. Παράγοντες δεν βγάζει, χρηματοδότες δεν υπάρχουν, υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, μια κατάσταση περίεργη, περιθωριακή θα έλεγα περιστάσταση 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 περίεργη, περιθωριακή θα έλεγα